Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Καλησπέρα σε όλους. Πού είναι αυτό, ρε. Γράφει. Έχει τη στήλη, ε. Βέβαια. Τρεις μέρες. Ραχάτμπαξε. Βέβαια. Είναι ούλουμα, ούλουμα. Πώς τα λένε, ούλουμα. Κούλουμα. Τι ήταν κούλουμα. Πετάξαν και αετό. Βέβαια. Πήγαν στο σεξ να πετάξουν αετό. Αέριδες δεν είχε. Κλαίγαν τα παιδάκια. Μια κατάσταση δυσάρεστη να πούμε. Βέβαια. Θέλαν και κούλουμα. Πλακώσαν μετά στις ψαροταβέρνες, τους τάισαν όλη τη σαβούρα. Ό,τι σαβούρα είχαν, τους τη δώσαν να πούμε. Τώρα έχουν γαστρεντερικά σήμερα, δεν τους βλέπεις τη δουλειά, δεν πάνε πολύ. Το πρωί οι δρόμοι άδειοι ήτανε. Ναι, και μερνά 40 μέρες για το μεγάλο γεγονός, το Πάσχα. Ας σαβουριάσουν εδώ και το Πάσχα. Έτσι, γαστρεντερίτες, ιστορίες, κόλπα. 40 μέρες λέει, κάνω νηστείο. Ο άλλος κάνει 40 μέρες νηστεία. Όχι, δεν τρώει, δεν πίνει, δεν κάνει. Ράντ, πάει το Πάσχα, τρώει σαν το βόδι, τρώει και τις πέτσες. Να η γαστροραγία. Μιλάμε για τα γάρια. Μιλάμε για τα γάρια. Όπως τα γάρια είναι αυτοί που βάζουν τώρα τα επεισόδια. Έτσι τα επεισόδια, αλλιώς τα επεισόδια, έτσι λεωφόρος. Το αγωνιστικό κομμάτι δεν το πιάσε κανένας. Να πούνε τι ρόμπα είναι ο Ολυμπιακός. Τι ρόμπα. Τι ξεκούμπο, τι ρόμπα είναι ο Ολυμπιακός. Που έχασε από το Σίντελφελτ, να πούμε, και τον Τριανταφυλόπουλο δεξιμπακ. Και ένα Μπέρκ που αν τον κάνει σε αιματολογικές εξετάσεις, ο Παπούλιας θα βγει καλύτερος. Τριγλυκερίδη, πώς τα λένε αυτά. Ζάχαρα, μάχαρα, θα βγει καλύτερος ο Παπούλιας από τον Μπερκ. Χάσανε από τον Μπερκ. 2-1. Βέβαια. Με τον Λαγό και με τον Αστακούν, να πούμε. Κατάλαβες. Χάσανε δύο και οι άλλοι κάνανε. Ξεφτέλησαν τον Πάο ο Παναθηναϊκός. Σου λέει τι μας ζαλίζετε, μωρέ, τόσους μήνες. Νιάου, 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 νιάου με τα φιλικά και τα fair play, να πούμε. Φιλικά, fair play, φιλικά, fair play. Α, δείτε ποια είναι η ομάδα που η οποία. Έχει τη βαρύτητα, έχει τη φανέλα, έχει να πούμε. Πώς το λένε, ρε κόκκινε. Το background να πούμε. Όχι ο Πάοκ, έτσι αλλιώς ο Πάοκ. Θα κάνει ο Πάοκ, πήγε φιλικό, έκανε στη Βέρεια. Οι Παοξίδες μουλόξαν οι Παοξίδες. Καλή εβδομάδα. Η καλή εβδομάδα, τρίτη είναι, ρε. Καλή Σαρακοστή. Α, ναι, ναι. Λοιπόν,
Η Ελλάς Online διαθέτει μια προσφορά για το Call Double Play που θα σε απογειώσει. Κόβει τώρα. Με το Call Double Play από την Ελλάς Online μπορεί να απολαμβάνεις απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις. 300 λεπτά προς κινητά. ADSL Internet έως 24 Mbps μόνο με 23 ευρώ το μήνα και αν είναι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. 9.55 κενό τα μηνύματα στο 54.340, 9.55 κενό ό,τι θέλετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι και τις 3. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς για ό,τι θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή δεν έχετε μονάδα στο κινητό στο Facebook. Λοιπόν, γιατί γκρινιάζεις με το καλημέρα? Και έχουμε και τους άλλους, θα σου πω, καλημέρα. Και έχεις και τους άλλους. Ναι, ρε ΠΑΚ, στα αγωνιστικά χώρα πρέπει, ρε. Τι μια ρε, στα αγωνιστικά χώρα, άντρας είναι ΠΑΚ, ρε. Ο ΠΑΚ πρέπει στα αγωνιστικά χώρα να κερδίσει τους αγώνες, όχι στα χαρτιά δεξιά και αριστερά. Τώρα τι λένε οι φίλαθλοι. Να δούμε μήπως αφαιρεθούν οι βαθμοί από τον σύμμαχο να πάμε δεύτερη εταιρεία. Ποιος είναι σύμμαχος? Να δούμε αν να περιμένουν την απόφαση τώρα οι μπούζοι να πούμε κτλ. Ρε το μπούζο. Δεν πιάνεται από πουθενά ο άθλιος άντρας. Πιάνεται τώρα να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Παναθηναϊκό, να πάει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Να πάει ο ΠΑΟΚ να πάει παίξει προκριματικά Champions League. Να γελάνε να πούμε η Ευρώπη και όλοι οι φίλοι. Πάει εκεί πέρα με τον Τσαντάρι που θα τον πάρει η ΑΕΚ λέει, και τον Κάτσε που θα τον πάρει η Αταλάντα που θα πάει. Ναι, θα πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ προκριματικά. Α τα μάλιστα. Γίναμε ρεζίλι των σκυλιών. Γίναμε ρεζίλι των σκυλιών. Με τι γίναμε ρεζίλι? Ήρθε ο Παναθηναϊκός χωρίς budget, χωρίς φωνές, χωρίς κυρίες και κύριοι, χωρίς μουστάκια, χωρίς εκπομπές, χωρίς τίποτα. Να φωνάζουν, να κλαίνε εκεί, σάλια μάλια. Ήρθε τον μπάτσε τον Παναθηναϊκό, έχει φιλικό παιχνίδι. Να με κάνει fair play ο Παναθηναϊκός στο 70, ο Ολυμπιακός 75. Να με κάνει fair play ο Γιαννιώτας στην Τρίπολη. Και ο Παπάζογλου να πούμε στο Περιστέρι. Τι ένα-ένα ρε, τι δύο-δύο και ένα-ένα. Τι με έπιασε να πούμε, με έπιασε. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά και τι είναι εκείνα και τι είναι τ' άλλα. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα πάρει προτάσμα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήσουν σίγουρος. Κάτσε ρε σίγουρος. Δεν έλεγε το μάτι είναι χ. Άχαστο. Ναι, το έλεγα χ. Πού είναι ρε το χ. Τι θες να κάνουμε δηλαδή κάθε φορά που θα λέμε. Πιάσαμε το φιλικό του ΠΑΟΚ. Φιλικό. Τι. Καλύτερα ήταν το over. Πιο ακριβό ήταν το over. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πού ξέρουμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Και έχασε το over τη Νέα Μύρνη. Δεν φιλικό, μπορεί να είσαι μάγο. Και σε φιλικά τα ταγάρια πήγαν φάγαν κάρτε. Και η Μέγκη και η ΔΕ. Τα ταγάρια. Σε φιλικό. Σε μάτς φιλικό πήγαν φάγαν κάρτε. Τα βόδια τα όρθια. Τα ζώα τα βόδια τα όρθια. Και έχει τον άλλονα. Λέει τον Κάτσε λέει δεν παίζει τηλεοφόρο. Ξέρει σημαίνει αυτό. Τώρα με τον Μπούζο έξω συζητούσα. Να λέει τι έγινε με τον Κάτσε. Τι έγινε ρε το λέω. Με τον Κάτσε. Τι έγινε, απεδέχθη ο Αναστασιάδης. Τα είδες τα μάτς. Πώς? Τα είδες τα μάτς. Γιατί να μην τα δω, τι θα σκάβα, ιστορικό στάδιο. Περίμενε, είδες, άκουγες ατμόσφαιρα από τα παιχνίδια. Η ατμόσφαιρα. Τι εισέπραξες, γιατί εγώ το παιχνίδι που είδα στη Βέρεια. Ναι, τι ήταν. Έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ, τη μάνα του Βρίζα βρίζανε. Ποιος? Έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ, του Σαλπιγίδη τη μάνα βρίζανε. Ναι. Καταρχήν μια εξήγηση, μάγκες. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είστε, τι είστε, πώς είστε. Σε και με καντάρ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή είστε και πόντι οι περισσότεροι που τη μάνα την έχετε. Ψηλά υποτίθεται. Γιατί οι άλλοι τιμάνε που δεν έχουν χαμηλά. Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό. Οι Αμερικάνοι που δεν είναι. Πες ό,τι γουστάρεις για τον παίκτη. Δηλαδή, γιατί όπως μου τα λέτε, από ό,τι κατάλαβα, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι ο Βρίζας, είναι η μάνα του Βρίζα. Ούτε ο Σαλπικίδης, αλλά η μάνα του Σαλπικίδη. Είστε απίστευτοι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να κερδίζει ο ΠΑΟΚ 2-0, δεν με ενδιαφέρει τα φιλικό, όπως λέει ο Σαρδανάπαλος, αν ήταν εχθρικό. Η μάνα του Βρίζα και η μάνα του Βρίζα και η μάνα του. Έλα Χριστέ και Απόστολε, η μάνα του. Και εσύ τι σε πειράζει, ρε κοκκινή. Η δικιά σου τη μάνα βρίζαν. Καλά, εντάξει. Όλες οι μάνες έχουν την ίδια αξία. Όχι, μωρέ, ευαίσθητε τώρα. Οι μάνες έχουν. Βρίζα τη μάνα του Βρίζα τώρα και ξέρει ο Βρίζα. Τον ίδιο, ρε. Και ο Βρίζα τώρα στεναχωρέθηκε. Έχει μια αναισθησία ο Βρίζα. Έχει μια αναισθησία ο Βρίζα. Δεν ξέρω αν. Άσε, μακά, ναι. Τη δικιά μου αισθητική ενοχλή. Να σε πω κάτι. Βλέπω τον άλλον. Βλέπω τον άλλον, δεν τον είπαν ότι είναι στην Πανανία. Πάει, λέει, σε κάθε παιχνίδι ελέγχει τα δίχτυα. Ο Περέιρα. Άκουρα. Πάει λέει σε κάτι. Όλοι προληπτικοί είμαστε. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο. Περέιρα, τι έπρεπε να γίνει. Μισό λεπτό. Να μπουν καμιά πενινταριά μέσα, να το κάνουν παούλο στο ξύλο. Να το σκίσουν τα φρύδια και τα αυτά. Να μην κάνει μαγκέ. Τι μείνει. Προκαλεί. Αυτά που γίνανε δεν είναι σχρά. Τι είναι. Αυτά που γίνανε δεν είναι σχρά. Τι σχρά είναι. Άστα, δεν θέλω να σχολιάζουμε. Ναι. Λοιπόν. Πάει τώρα. Πάντω τη μάνα του Σαβίδη δεν, τον είπε. Δεν πρόκειται να τη βρίσουν ποτέ. Λοιπόν, έχει, ούτε να τον αποθεώσουν ποτέ το Σαβίδη. Εκεί έχει κιούτεν πάτεν, πάτεν κιούτεν. Ούτε εκεί να τον αποθεώσουν ποτέ. Ακού εδώ, εκεί δεν τολμά να πάνε. Εκεί δεν έχει. Εκεί έχει σβέρκου, εκεί έχει. Αυτό και κοίταξε. Και σβέρκοι, δεν υπάρχουν σβέρκοι. Όχι. Και φοβούνται κιόλα, μην του φύγει.
Δηλαδή βρίζουν τη διοίκηση, αλλά απευθεία στη διοίκηση δεν πάνε. Είναι μάγκες υπόξιδες. Ερσί, άσχημα. Αφού το σχολιάζει. Για άλλο μίλησα. Αφού το σχολιάζει, να το πούμε. Εδώ το Σαββίδι δεν το πλησιάζουν. Το βρίσκει και τον Άσο Αγοράκη, μπορεί να βρίσκει και τον Αναστασιάδη. Κανιά. Δεν πάνε στον άλλο κατευθείαν. Θα σου πω γιατί. Έχει λογική αυτό. Δεν σου λέω ότι έχει. Έχει λογική αυτό. Δεν πάνε. Έχει λογική. Μαγκές μέχρι. Ο Σαββίδης ήρθε πριν από λίγα χρόνια, μπορεί να φύγει κάποια στιγμή. Ναι. Ο Βρίζας έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Τι έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Με τον Χάιμπουρη. Ένα γκολ έκανε 10 δευτερόλεπτα και τη τραβάνει παοξίδες όπως τράβηξαν με τον Ζαγοράκη το έπος του 2004. Τραβάνει παοξίδες. Καλά. Εσύ πες ότι δεν έκανε. Ποιο έπος τώρα. Κάντε, η ζωή στιγμές είναι, Κώστα. Τι είναι στο, η ζωή. Η ζωή στιγμές είναι. Πόσα χρόνια έπαιξε ο Βρίζας στον ΠΑΟΚ. 8. 8. Πολλά έπαιξε. Πόσα έπαιξε 8. Θα το δω τώρα. Τώρα θα το δει. Αν το δει τώρα τι. Εσύ παίρνει πόσα έπαιξε. 6 χρόνια. Πόσο λάθος είναι το 8 που σε είπα. 6 χρόνια. Και κοίταξε να δεις, 6 χρόνια Βρυσίδη και 10 δευτερόλεπτα θρίαμβος. Και με αυτό τον κόλ στο Χάιμπουρη έγινε τεχνικός διευθυντής. Άλαβες. Τι ο ΠΑΟΚ, τι έκανε, πήρε κανένα τίτλο ο Βρύσος στον ΠΑΟΚ. Πήρε κανένα κύπελο. Πήρε κανένα προτάσμα, βγήκε κανένα Champions League. Πήγε εκεί στην Ευρώπη και απέκρισε την Άρσεναλ. Τι έγινε. Και ο Βάγκης και απέκρισε την Περούτζια. Το θυμάται κανένας. 6 χρόνια. Τι 6 χρόνια. 6 χρόνια. 6 χρόνια. Τι, άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Είπα 8 και είναι 6. Είπες 8, πάτησες το κουμπί. Τώρα που θα πάμε στο παιχνίδι, να σε δώσω, να καταλάβεις τον Φερεντίνο. Εκεί θέλεις σε 3 δευτερόλεπτα να απαντήσεις. Και δεν έχει 10 ώρες θεσσαλονικιώτικο, πατάω το κουμπί στο ίντερνετ, βλέπω κτλ. Εκεί θέλει ταχύτητα. Θα είναι καμιά κοπέλα εκεί πέρα απέναντί σου. Με το που θα πάει να απαντήσει το κουμπί, θα έχει πει την απάντηση. Θα γίνουμε Ρώμα διεθνώς και θα γυρίσουμε σαν βρεγμένες γάτες. Εδώ στο λέω, το ξέρεις. Λες. Καλά. Δεν φοβάμαι τίποτα άλλο. Την ταχύτητα τη δική σου. Δεν υπάρχει. Θα σε πούνε, πες ένα διάσημο Γιώργο, θα πεις τον Γιώργο τον Τερεμπέουλου. Θα βαχεί. Θα σε πούνε. Ξέρω εγώ. Πες με ένα διάσημο. Βγήκε στα 35 από τα σύνορα της Τούμπας και μας μιλάει για ταχύτητα. Ο Βραδίνος. Ο Χόμο Βραδίνος. Πώς λέμε, και μας μιλάει. Τον κοιτάω τώρα. Δεν λες καλά που ο Γκαγκάτσης καθάρισε πάλι εξαγωνιστικά. Πού θα δώσουμε τα λεφτά. Αυτό το αποφάσισες εσύ. Εγώ σέβομαι τις επιθυμίες, τα πάντα από τους συνεργατών μου. Αν κερδίσουμε, δεν μας βλέπω. Λέω, δηλαδή, με σένα φοβάμαι. Εσύ σκέφτεσαι διαστραμμένα. Αν κερδίσουμε. Έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιο, πού, τι. Το ότι ζούμε με τον κόσμο κάθε μέρα. Οπότε αυτό βοηθάει. Ζούμε με τον κόσμο, αλλά το κεφάλι μας είναι μια μπάλα. Εδώ σε πούνε, ξέρω εγώ, ένα γεγονός. Να, χθες έβλεπα το Φερεντίνο επίτηδες. Τι μαγειρεύουν πρόχειρα οι μαμάδες, λέει, στα παιδιά. Εσύ τι θα απαντήσεις. Τόστ. Λουκάνικο. Τόστ. Τόστ ήταν η 10η απάντηση. Τόστ θα πει. Δεν ξέρω. Κάτσαμε. Γίναμε ρεζίλια με τη Μετρόπολη, γυρίσαμε πίσω, θα μας δουλεύουν για 6 μήνες. Θα μας δουλεύουν. Πατάτες τηγανιτές. Πατάτες μαυγά, ρε χαϊβάνι. Πατάτες μαυγά τα κάνουν τα Αμερικανάκια, ρε. Άντε χαϊβάνι. Θα περιμένω εγώ να κερδίσω με σένα και ο Ραγκάτσι και ο Κουλιανός. Δεν κάθεσαι στον πάγκο, λέω εγώ καλύτερα. Να κάτσουμε στον πάγκο. Να μας βγάλουμε και αρχηγό. Ναι. Πώς πει. Θα τον πάμε την άλλη εβδομάδα. Θα με πάνε, άκου. Θα με πάνε. Εδώ μου έχει ζητήσει 4 ηρεμιστικά, 2 αντικαταθλιπτικά και 1 ένεση για ζώα. Για να κοιμάται για 10 λεπτά πτήση. Πώς θα μπω στο αερόπλανο, μου λέει. Και εδώ τα ίσω. Πήγαμε στη γιατρό μου, δώσε 1 ένεση να του ρίξω μια στο πισινό. Αν τον ξυπνήσουμε την ώρα του παιχνιδιού, θα τον ξαναρίξουμε άλλη 1 ένεση. Γιατί δεν τα πάρουμε τα λεφτά εμείς, εγώ, πρέπει να τα δώσουμε. Από τι είναι να πάρει τα λεφτά. 5 χιλιάρια δεν είναι. Από ένα χιλιάρικο δεν μας πέφτει άμα πάρουμε. Εσύ, τα πάντα ζωή δεν γίνεται να βγάλεις κρίματα. Γιατί πάμε, για να δούμε, να μας δείξουν τι ωραίοι άντρες είμαστε. Να κλείσουν τις τηλεοράσεις. Εσύ θα εκτεθείς. Εσύ λες για μένα, εσύ θα εκτεθείς. Εντάξει, ο Ραγκάτσι μια χαρά, fitness είναι. Ποιος είναι fitness. Τώρα τον πήρα τηλέφωνο στο γυμναστήριο ήταν. Ο Ραγκάτσι είναι fitness, σαν χελώνα είναι. Εγώ είμαι σαν τον Κότσακ. Ρε φίλε. Εσύ είσαι σαν τον Μπόρκι. Είμαστε μεσήλικες. Τώρα, ο Κουλιανός αν είναι... ναι. Τον Πλιάκο και τον Κουλιανό που είναι πιτσιρικάδες ακόμα. Ο Πλιάκο σαν καρτούν είναι, άμα βγει με και τα γυαλιά. Εφιέστατος. Σαν την αναμούσκουρη. Εφιέστατος όμως. Εφιέστατος είναι σαν τον κουμπάρο σου. Είναι εφιέστατος. Βεβαίως. Άμα ήταν εφιέστατος, θα έχει και λεφτά. Εκατομμύρια όπως έχει ο Κόντι. Ξέρισαν. Όταν ήταν βοηθός του Κόντι. Ξέρισαν. Με άστερα που είναι εφιέστατος. Δεν ξέρισαν. Τότε γιατί επιτρέπουμε. Τα γάρι είναι. Και γιατί επιτρέπει να τον πάρουμε στην ομάδα. Ποιο να πάρουμε. Τον Μπιάκο. Ποιο να πάρουμε για. Τον παππού. Να πάρουμε τον. Μα μείνει από έμφραγμα. Να πάρουμε τον Καμόρα. Να το δουν εκεί.
Θα τρομάξουν εδώ. Θα αποκαλυφθεί. Παοξή δεκαετία του 60 μούρι. Θα βρουν το μακρύ το μαλλί. Θα πάρουν δρόμο να φύγουν. Μα σε πλάκα κάνει. Λοιπόν, πάμε στα. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα καταρχήν. Εγώ το στα σπίτι του ηθοποιού θα δώσω. Όπου θε. Είπε, κάνω μια πρόταση. Την αποδεχτήκαμε τελείω. Λοιπόν. Κάποιο πρέπει να πει στον Περέιρα ότι εδώ λέγεται Μπανανία, είναι Αφρική. Δεν μπορεί να πηγαίνει αυτό. Έλα βρε τώρα το λαϊκιστή το Μάινα κι αυτό. Άντε τώρα, ο Μάινα. Αυτό πίστευε. Πριν το μάτσι μετά πει. Με συγχωρείς. Πίστευε ότι θα μπουκάρουνε. Πριν το μάτσι. Πριν το μάτσι πήγε. Ναι. Λοιπόν. Είναι ρόμπες οι Ολυμπιακοί που χρησιμοποιούν επικοινωνιακά. Το κομμάτι το εξαγωνιστικό που ήταν άθλιο, δεν έπρεπε να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά τα κάνουμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν μπορώ εγώ να πω ότι γιατί τα κάνανε οι άλλοι. Ανάξια σχολιασμού είναι για μένα γενικώς. Και όλοι οι εφημερίδες, ραδιόφωνα, αθηναϊκά κτλ. Ναι, λέμε για τους αλήτες του Παναθηναϊκού. Ασχολούμαστε και με το αγωνιστικό κομμάτι που αυτή η ρόμπα Ολυμπιακός, αυτή η ρόμπα. Με τα center back που και κουτράει. Για το αγωνιστικό δεν λέμε κουβέντα. Δεν λένε κουβέντα, ρε. Να γεια στο στόμα σου. Αυτό είναι το θέμα. Να πούμε μια κουβέντα για κάτι άλλο τώρα. Τι θες να πούμε. Ότι χορηγός εκπομπής. Είναι η Edition Ελλάς, η οποία τώρα βρίσκεται και στην καρδιά της πόλης, στην Παύλου Μένα 10. Μπορείτε να βρείτε πώληση χοντρική λιανική για ό,τι και αν φανταστείτε σε ένα showroom με... Showroom τι show... είναι? Είναι το room δωμάτιο. Είναι... Room είναι το δωμάτιο. Ναι, το showroom. Showroom είναι... Show είναι το show, ρε, η επίδειξη. Λοιπόν, μπορείς στο... είναι ναι. Δωμάτιο επίδειξης. Α. Μπορείς στο δωμάτιο να δεις τα πάντα. Πώς μπορεί να βάλει μια μπρίζα ή πώς μπορεί να υπάρχει μια ολόκληρη κατάσταση για ένα ξενοδοχείο, μια επιχείρηση. Εμένα πώς θα βάλω την μπρίζα. Δεν ξέρουν. Εσύ δεν ήξερα να συντονίσει την τηλεόραση. Ήθελε να δώσει 50 ευρώ να φέρει ηλεκτρολόγο σπίτι και στο κάνουμε από το τηλέφωνο. Ήθελε να συντονίσει την τηλεόραση. Και μου λε τώρα θα τον πει για μια πρόταση. Όχι, τηλεόραση, ρε. Τηλεόραση. Άσε ρε τον πρόλογο. Γρηγόρη, θα δώσω 50 ευρώ. Δεν πιάνω όλη τη net. Και τι, σιγά τα ώρα. Άλλη με ενδιαφέρει. Δείχνει αθλητική Κυριακή. Λέω καλά, θα φωνάξω λέει τον ηλεκτρολόγο, το δώσω απέντερικο. Σιγάρε απλά το λέω. Τρελό, τι κάνω εγώ από το τηλέφωνο. Όχι, λέω το φωνάξω. Βράστο, το φτιάξε. Το φτιάξα. 5 λεπτά υπόθεση να είναι. Άλλο δεν ξέρει να περνάει μπρίζα. Υποχρεωτικό να ξέρει κάποιο να περνάει μπρίζα. Κάποιο δεν ξέρει να περνάει ντίζα. Γι' αυτό πα να δούμε στον πρώτο και το πέντε. Μετά φτιάξει το Fiat που πήρε. Ναι, ρε φίλε. Είναι δυνατό να έχει Fiat, ρε. Αυτό που μπορώ έχω. Είναι δυνατό, ρε. Αυτό που... Ένα μάξι που χαλάει συνέχεια, ρε. Αυτό που μπορώ έχω. Αυτό που μπορείς έχει. Αυτό που μπορώ έχω. Τι να σε πω. Το καταδύναμη. Τι κουνιάσαμε και η βενζίνη, τα μάξι πήρε Fiat. Τι να πει, ρε. Λοιπόν, περισσότερα για την Edition στο www.edition.gr θα βρείτε προϊόντα Edition τελεύες Άμπους. Συνεχώς είναι ενημερωμένη στο σελίδα. Λοιπόν. Πώς? Άμπους. Άμπους, ναι. Άμπους. Για το παιχνίδι, επειδή θες για τα αγωνιστικά, γιατί οι βλακίες και η καφρίλα. Νομίζω δεν έχουν όριο. Και δεν πρόκειται να βγάλουμε και άκρη. 4.50. Άκουσα, 4.50, άκουσα. Άκουσα, αγόρι μου. Ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος, εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, ο Κόκκινος θα μιλήσει για τον εαυτό του. Και οι δύο. Όταν βλέπει Καλονί Ολυμπιακός, με συμπεριφορά της Καλονής τέτοια, τολμάει και το λέει φιλικό. Πανελληνίος. Όταν βλέπει Κέρκυρα Ολυμπιακός, αυτή τη συμπεριφορά της Κέρκυρας, μιλάει για φιλικό. Πανελληνίος. Δεν θα φοβηθώ τα μούτρα σου 4.50 να πω το Βέρια ΠΑΟΚ φιλικό. Πανελληνίως. Και άμα θέλεις εσύ πρωτάθλημα τέτοιο, παίζε τα φιλικά εσύ και ο Ολυμπιακός τα φιλικά και να δούμε αυτά τα φιλικά. Εγώ θέλω αντρικά ματς. Και θέλω, όχι fair play. Να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη να τον κάνει fair play ο Βεργέτης. Είναι υποτιμητικό ρε για τον ΠΑΟΚ. Καλύτερα να φάει 6. Λοιπόν. Είναι υποτιμητικό για τον ΠΑΟΚ να του βγάζει τον Απολεόνι. Στον Ατρόμητο, άλλο ο Ζουμπάς, ο Νόμπιας. Από έναν επηρεάζει. Και να βάζει τον Παπάζου για να μην γίνει 6-0. Και επηρεάζει. Να κάνει αυτή την κίνηση. Χαλαρά, χαλαρά, παιδιά. Κρίμα είναι. Να σε λυπάτε, γίνει και από άλλο. Να σε λυπάτε, ρε, ο αντίπαλος, να σε λέει κρίμα. Και να πηγαίνει στη Βέρεια 3-0 στο 25 λεπτό και να τρως παπά. Ταγάρι 4-50, ταγάρι. Λοιπόν. Μάλιστα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ περίμενα. Αχ, είμαι, σε ευχαριστώ που δεν περίμενα τον Παναθηναϊκό καλύτερο. Και τον Ολυμπιακό καλύτερο, συγγνώμη. Τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό ήταν μέτριο. Μπράβο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση κατά κείμενο με την ομάδα που είδαμε πέρσι. Την ομάδα εκείνη η οποία είχε ταχύτητα, είχε έκρηξη, έκανε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, είχε πάρα πολύ δύναμη στο γήπεδο. Πάρα πολύ δύναμη στο γήπεδο. Κάτι που την Κυριακή στο μεγάλο ντέρμπι. Ήταν σε ένα μέτριο βαθμό. Ήταν άθλιος ο Ολυμπιακός.
και γεννούνται πλέον καινούργια δεδομένα. Ρωτάω, ο αφελής, ο αδαής, ο σκεπτόμενος, όπως θέλετε χαρακτηρίστε με. Με τέτοιες εμφανίσεις του Ολυμπιακού ή με τέτοιες νίκες του Παναθηναϊκού, εκεί που μιλούσαμε για υποψήφιο πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ, μπορούμε να μιλήσουμε για πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό? Δίνει το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός για να μιλήσει για πρωταθλητισμό? Ή αν θέλετε, η πολιτική του μεγαλομετόχου του και όλων αυτών οι οποίοι βρίσκονται γύρω από τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι αποφεύγουν να μιλήσουν εν τέχνος κατ' εμέ για πρωτάθλημα ή για διεκδίκηση του πρωταθλήματος, μήπως είναι καλύτερη δυνατή? Και δεν είναι μομφή ούτε στον Άγγελο Αναστασιάδη ούτε σε κανένα. Γιατί σου λέει στο μουλοχτό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός θα προπώνει το κορμί είναι. Ενώ αν πας στα ίσια, βρώμα η δουλειά. Στην πλάκα, στην πλάκα, έφτασε η ομάδα του Παναθηναϊκού και είναι 3 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. 3 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ο ΠΑΟΚ με αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα καταρχήν προλαβαίνει τον Παναθηναϊκό να τον πιάσει? Είναι στο -5. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να καπελώσει τον Ολυμπιακό? Να περιμένουμε να κάνει γκέλα ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα? Ή θα χρησιμοποιήσει σαν άλοθη, όπως έλεγε ο Κώστας λίγο πριν, όλες αυτές ανοησίες οι οποίες γίνανε στη διάρκεια του αγώνα και μετά τον αγώνα ή πριν τον αγώνα ως άλοθη για να κρύψει την ανικανότητά του ή τις αδυναμίες του? Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά. 9.55 κενό τα μηνύματα στο 54.3.40.50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με νεότερα για όσα είδαμε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής η οποία μας πέρασε. Στην Ελλάδα online όλοι έχουν την απάντηση για το πώς μιλάς πολύ δίνοντας λίγα. Hold Double Play, απεριόριστες κλήσεις σταθερά, 300 λεπτά προς κινητά και 20 ίντερνετ μόνο με 23 ευρώ. Και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα, μπορείτε να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας το 13844, μπαίνοντας στο hold.gr ή επισκεπτόμενοι κάποιο κατάστημα Vodafone. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Προχώρα. Ρε παιδιά, λέει, δεν παίζει να χάσει ο Γαύρος βαθμούς. Λέει, δεν τρώμε παπά. Εδώ οι δύο πρώτοι ήταν ισοβαθμία και ο Γαύρος έκανε φιέστες σε κάτι ξάνθες και λιβαδιές. Λέει. Ράπλε σε όλα τα παόκια, τόσο τα γάρια λέει, είμαστε που με ψέματα κατσικά τσαντάρι μαντούρου σαν πηγή, θέλουμε και πρωτάθλημα. Πανούτσος από το Ορμένιο Εύρου. Αν αυτό τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν βρήκαν ευκαιρία να το χτυπήσουν κανονικά και τώρα διαβάζω, ναι πιο κοντά, διαβάζω να κάνει τον Παπαγιανόπουλο χαφ. Ρε αυτός είναι ταγάρι στα στόπερ, θα το βάλεις στα χαφ. Ρε εσείς καθίστε καλά ρε, μην δουλεύετε τον κοσμάκι ρε. Τα μηνύματα. Τι μηνύματα και μηνύματα. Το μάτς το δώσαν οι παοξίδες με τους περιπτεράδες της Βέρειας, Κώστας Βεριάρα. Άλλη ξεφτύλα αυτή. Ράπλε τα Fiat εδώ και χρόνια είναι τα πιο απροβλημάτιστα αυτοκίνητα. Απροβλημάτιστο το κεφάλι σου. Τα γερμανικά χαλάνε, έχω στοιχεία λέει και στη διάθεσή σου. Ναι, καλά, εγώ δεν είχα ιταλικό. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, και το κακό είναι ότι τα ιταλικά χάσαν και την ομορφιά τους. Κάποτε βγάζανε η Ιταλία μαξάρι, ο Τζοτζάρος. Ο Τζοτζάρος, το Τζοτζάρο. Πού να τον ξέρεις τον Τζοτζάρο εσύ. Εσύ κάνα σουβλατζίδικο θα ξέρεις. Ο Τζοτζάρος σχεδίασε καταπληκτικά αυτοκίνητα ιταλικά. Και τα Fiat ήταν όμορφα. Ποιο Fiat είναι όμορφο τώρα, ρε. Το Πούντο που έγινε. Άντε να μην πω σαν. Ποιο Fiat είναι. Ποιο. Το Μίτο είναι Αλφα Ρωμαίο. Η Τζούλιέτα είναι ωραία, ρε.
Ασχημίνατε τα αμάξια, ρε. Τα πιο ωραία αυτοκίνητα ήταν τα Αλφα Ρωμαίο κάποτε. Ποια ήταν, λέει? Τα Αλφα Ρωμαίο. Τα πιο ωραία κάποτε. Πώς ήταν τα Αλφα Ρωμαίο, τα πιο ωραία? Ήταν τα πιο ωραία. Γιατί ήταν ωραία? Από Ιταλικά. Από Ιταλικά? Ναι. Α, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό. Πάμε στο αγωνιστικό. Γιατί νομίζω εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Τι έβγαλε το Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά στην Ελλάδα. Δεν αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Αυτό που θα πω είναι αυτό, Βαλκάνια, που σε, αυτό που σε είπα έξω είναι ότι απλά μετά το χθεσινό, το προχθεσινό, ναι, μάθαμε τον δεύτερο. Τώρα τον μάθαμε, ρε, τον δεύτερο. Τώρα τον μάθαμε τον και δεύτερο. Και επίσημα. Και επίσημα. Και τι περιμένουν τώρα οι παοξίδες, αν δεν ντρέπονται λιγάκι, οι οπαδοί, οι φίλαθλοι. Να λέει, μήπως λέει αφαιρέσουν, λέει, 3 βαθμούς, λέει, από τον Παναθηναϊκό, λέει, και περάσουμε εμείς δεύτεροι. Έτσι θέλετε να πάτε, ρε. Δικαίωμά του, ρε φίλε. Α, σε καημένο. Γιατί, συγγνώμη. Πέρσι, ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να γίνω μεταξύ. Φέραν τον Ομπόα με τα μάγουλα και τον Παπαγιανόπουλο, τον Μπαρμπαγιώργο. Κολάρα έβαλε ο Ομπόα. Τι έκανε, λέει? Κολάρα ο Ομπόα. Πού έβαλε κολάρα ο Ομπόα? Στο φιλικό. Και εγώ, άμα παίξω στο φιλικό, κολάρα θα βάλω. Κόκκινε. Εδώ είμαστε εκπομπή ανατρεπτική. Εγώ, Βέρεια, πάω κριτική, δεν κάνω. Δεν να κριτικάρω τον Λευκό Φερέτη. Ξέρει ποιο είναι ο Λευκό Φερέτη? Ο προπονητής της Βέρειας. Ίδιος ο Φερέτης λευκός. Γιατί ο Φερέτης είναι μαύρος. Ίδιος ο Φερέτης λευκός. Τον είδες? Διώξανε, λέει, τον αυτόνα. Τον διώξανε. Τον διώξανε, λέει, και φέραν τον Παράσκο. Πλάκα μου κάνει. Πού και. Η αμαρτωλή η Βέρεια. Παρά του ο Τσαλάν μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Τσαλάν. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι, ναι. Τον έχω μεγάλη συμπάθεια. Ναι, ναι. Δεν διώχνεται, ρε παιδιά, αυτό προπονητή. Είναι δυνατόν. Έκανε δουλειά ο άνθρωπος. Του έσωσε από την αρχή. Σας καθάρισε. Τελείωσε από την μπουγάδα και εσείς το φάγατε βάγανο. Εντάξει, άστο. Αυτό είναι αχαριστία. Έτσι. Αυτό για μένα είναι αχαριστία. Έτσι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Έκανε, δημιούργησε η Βέρεια φέτος μια ομάδα η οποία όταν παίζει είναι χάρμα οφθαλμών. Χάρμα. Χάρμα οφθαλμών. Χάρμα. Να τη χαίρεσαι. Μάλιστα. Να τη χαίρεσαι. Διώχνει τον προμονητή γιατί είπα και τώρα. Πίσω, συγγνώμη. Πίσω χουνή άμυνα, να τη χαίρεσαι. Φταίει. Ο κόκκινος κρίνει. Σιγά σιγά θα πεθάνει σιγά. Εντάξει. Επειδή λες ανοησίες. Τι λέω ανοησίες? Θα πω αυτό το οποίο. Όχι, είναι και άμυνα, ένα έχει υπόψη. Άκου να δεις. Επειδή δεν έχει καμία ομάδα στην Ελλάδα άμυνα. Ποιο το πέσε αυτό? Ο κόκκινος το λέει. Και με υπογραφή. Συγκρίνει την άμυνα της Βέρειας με τον Παναθηναϊκού. Καμία ομάδα. Της Βέρειας με το ατρωμί του. Πάει πλάκα, κάνεις. Πια εδώ είναι Σκόρπιο Αμπέλι η Βέρεια. Στην Ελλάδα, ναι, καμία ομάδα δεν έχει άμυνα. Ποιο το είπε είναι... αυτό? Ποιο το είπε? Εγώ το λέω. Ποιο το είπε? Εσύ πε ότι κάνω. Ο ατρόμητο είναι ομάδα που δεν έχει άμυνα. Ούτε ατρόμητος έχει. Η Ξάδη δεν βελτίωσε την άμυνά της. Τίποτα, χάλια. Σοπα καημένα. Χάλια μαύρα. Χάλια μαύρα. Όσα φάμε και όσα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα του over για τους έχοντες μυαλό. Δεν έφτιαξε ο Πανιόνιος τόσο... την άμυνά του. Λοιπόν. Με τον Ζουνίδη. Ακούστε τώρα, Πανιόνιος. Επειδή λες την έφτιαξε. Πανιόνιος. Έχει δεχτεί 34 γκολ σε 25 παιχνίδια. 1,5 γκολ το παιχνίδι. Ναι. Και έφτιαξε την άμυνά του. Διάλεγε άμυνα, σου λέω εγώ. Παθρακικό. Παθναϊκό. Τρώει ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Και λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Η Βέρεια πώς έφαγε? Η Βέρεια. Ναι. Η Βέρεια. 2 γκολ σε κάθε παιχνίδι σχεδόν. 1,7. Πλάκα, κάνει το κόκκινο. Συνέχισε. Η χειρότερη άμυνα. Η χειρότερη άμυνα. Η χειρότερη είναι του Όφη. Και μιλάμε του για ομάδες, δεν μιλάμε για κολοχαρία. Και του Εργοτέλη. Δεν μιλάμε για ομάδες, μιλάμε. Τέλος πάντων. Κλείνει η παρένθεση, δεν είναι ενδιαφέρον. Υπάρχουν ομάδες. Και οι επιθετικές. Άσε τη φιλοσοφία. Και οι επιθετικές αρετές. Άσε τη φιλοσοφία, κόκκινε. Άσε, εκπομπή κάνουμε. Άσε, θα πάμε στο Φερεντίνο να μας κερδίσουν οι άλλοι με σένα. Δεν γλιτώνουμε με σένα. Ξέρεις τι θα γίνει με σένα που θα πάμε εκεί? Θα γίνεις ντρόμπα για άλλη φορά. Άκου ένα ήχο. Ο κόκκινος. Χι. Δεν υπάρχει. Δεν ήξερε το παιχνίδι. Ρώτησε. Δεν υπάρχει. Και κάνει και τον έξυπνο. Αν χάσουμε από σένα, θα χάσω. Στο λέω, το ξέρει. Εγώ δεν φοβάμαι ούτε τον Πλιάκο. Γιατί ο Πλιάκος κάθισε στον Κόντι δίπλα, πονήρεψε, έκανε τις μεταγραφές στον Άρη και τώρα το παίζει Αριανός. Θα τον κράξω τώρα τον Πλιάκο. Θα εκτεθείς για άλλη μια φορά. Κατάλαβες. Ο Πλιάκος έκανε τις μεταγραφές εκεί με τον Άρη. Θα εκτεθείς, ναι, για άλλη Κόντι, μια φορά. Ναι, και μια. Και τότε έκανε τώρα. Τον είδα εγώ, τον παρακολουθώ στο Facebook. Ναι, λέει, κάνανε, λέει, το μνημόνιο, λέει, και είχαν, λέει, κάτι φτωχά, λέει, τραπεζομάντιλα. Εμψινίδησες εσύ με τον Κόντι, Θα σε κάνω εγώ στο αεροπλάνο. Σε φτιάξω εγώ το αεροπλάνο. Σε κάνω εγώ το αεροπλάνο. Καλά, για να μπει στο αεροπλάνο πρέπει να πάμε στην ψυχολόγο τώρα. Ερώτηση τώρα. Άνευ πλάκα. Γιατί αυτό για μένα είναι κομβικό. Λέγε. Παρότι τα επεισόδια τα συχαίνομαι και δεν θέλω να τα σχολιάζω. Ποια επεισόδια? Όποια συμβαίνουν. Ναι. Όποια. Λοιπόν. Αυτό τον τύπο ο οποίο είναι
προπονητής. Ναι, απέλαση. Δεν τον είπε κανένας ότι εδώ είναι μπανανία. Όχι, απέλα, όχι την μπανανία. Μισό λεπτό ρε Κώστα. Και ότι δεν μπορεί να πηγαίνει εκεί μπροστά. Εκεί μπροστά. Γιατί πήγε. Γιατί η Μάο Μάο θα πήγε. Όχι, γιατί πήγε. Στο πω εγώ γιατί πήγε. Πήγε γιατί δεν μετράει τις δυνάμεις του. Λαϊκισμό έκανε. Λαϊκισμό έκανε. Δηλαδή... Γιατί αυτό που είδαμε και βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο ναι. είναι και δικό του έργο. Mm-hmm. Φυσικά του Μίζελ είναι. Έχει μικρή ευθύνη αυτός. Αλλά επειδή είδε το έργο, πουλάει λαϊκισμό. Ο προπονητής, το δηλαδή, παλικάρι. Είσαι τρέλα. Στην Ελλάδα είσαι ρε κόκκινε. Βρίσκεις χίλια χαϊβάνια, πουλάς τρέλα να πούμε, πουλάς ιστορία και γιγαντώνεσαι. Είσαι έμπειρος. Είσαι Γκαρσία, όχι. Είσαι Γκαρσία, είσαι Τζαβέλας, γίνεσαι Περέιρα. Γίνεσαι Βασίλης Δημητριάδης. Κοίτα τον. Πούλησε η Αξιλίκη. Τον έχουν εκεί πέρα. Ξέχασε και τον Άρη, τα ξέχασε όλα. Πρέπει να είναι, σε λέω. Πούλησε Αξιλίκη. Αξιδηλίκη, πώς το λένε. Ό,τι πουλάς παίρνεις. Κατάλαβες. Ο άλλος έβαλε τον κόλ στο Χάιμπουρι, τον κάνα τεχνικό διευθυντή. Ο άλλος πήρε το γύρο, τον κάνανε μεγάλο πρόεδρος ως αγορά, πρόεδρος. Το βγάλανε στην Ευρωβουλή, είπα οξύδες. Κόσμος θέλει τέτοια. Κόσμος θέλει τέτοια, σταρ ψάχνει. Σταρ. Σταρ και που σταρ. Ποιος που, έδιωξε που τον προπονητή βρε ανενημέρωτη, λέει 107. Δεν τον έδιωξε. Ποιος έλεγε. Έτσι λέει 107. Η παρουσία του Βαγγέλη στη Λεωφόρο δηλώνει ότι ο ίδιος δεν πιστεύει στην ομάδα του και τώρα τα γνωστά σφαγή στον ΠΑΟ στο εξής. Γι' αυτό συμφωνούμε. Παιδιά λέει στον ΠΑΟ, γιατί αφαίρεσαν βαθμοί, λέει πέρυσι, το ίδιο να κάνουν και στο Βάζολο. Λέει 691. Κλέιμαρ θα βούρθει να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός δίνοντας έτσι 100% το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Μπας και βγει δεύτερη. Γατούλιδες σε γατούλιδες. Δηλαδή, από τη μία οι οπαδοί του ΠΑΟ πανηγύριζαν τα γκολ του Παναθηναϊκού. Απ' την άλλη θέλουν σφαγή εξωαγωνιστική του Παναθηναϊκού. Για να καταλάβω. Τι θέλουν. Εδώ ζωσιμάδες. Οι πιο θρασίδηλοι οπαδοί, οι Βάζελοι πέρασαν όλοι εδώ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης ΑΕΚ. Μάλιστα. Ρε παιδιά, δεν παίζει να χάσει ο Γαύρος βαθμούς. Δεν τρώνε παπάδε. Οι δύο πρώτοι ήταν ισοβαθμία, λέει, και έκανε ο Γαύρος φιέστες. Γρηγόρη και Ράπη, δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί γιατί ο Γαύρος από εδώ και πέρα έχει φιλικά. Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο πρόγραμμα και μαύρα κοράκια μπροστά του. Αλλά με την νίκη που κάναμε ξεβρακώσαμε τον Βασιλιά Καρνάβαλο. Γιώργος Καστοριά. Ωραίος ο Γιώργος. Κοίταξε. Θέλησε, όχι σαν τον ΠΑΟΚ που ήρθε εδώ πέρα και τσίου τσίου λαου λαου χειροκροτήματα και φιλιά στο στόμα. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εμείς θέλουμε αντρίκια μάτς. Το παιχνίδι. Σαν εκπομπή! Το παιχνίδι. Θέλουμε αντρίκια μάτς. Δεν θέλουμε γλωσσόφυλλα λεσβιακά εκεί το πέρα. Παιχνίδι του το κορίτσι στον ήλιο. Και fair play, καλέ, μην το κάνετε τον ΠΑΟΚ 5 και 6 γκολ. Και μην το βάλετε 5 και 6 γκολ. Κρίμα είναι. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θέλετε και δεύτερη θέση. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Βάζετε τον Κάτσε τιμωρημένο, τον Τζαλδάρι πουλημένο σε άλλη ομάδα. Και τον Παπαγιανόπουλο ένα 90 ταγάρι τον κάνετε χαφ στη Λεωφόρο, φάτε 3. Δεν μιλάει κανένας εδώ, ψελίζεται. Το Κάτσε ρε, στο παιχνίδι με τη Λεωφόρο ρε. Ε, άιντε βρε τώρα βρε. Το παιχνίδι βρε. Του Παναθηναϊκού. Άιντε. Το είδα σε ένα καφενείο. Καφενείο. Ναι. Και πανηγυρίζεται τα γκολ του Παναθηναϊκού ρε Παοξίδες. Το είδα σε ένα καφενείο. Ναι. Με Αριανούς, Παοξίδες, Ηρακλειδής, ναι. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Το μένος που είχαν όλοι για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη ηλικία. Κύριε. Ο πιο μικρός ήμουν εγώ. Είχανε μένος. Το μένος που υπήρχε κατά του Παναθηναϊκού, ναι. του Ολυμπιακού δεν υπάρχει. Δηλαδή πανηγυρίζανε και παλιού οι Αριανοί, δηλαδή 60, 70, πανηγυρίζανε που έτρωγε γκολ ο Ολυμπιακός. Οι Αριανοί. Ναι. Σε πληροφορώ ότι οι Αριανοί είναι 70, 60. Φιλοολυμπιακοί. Στα μάτια μου μπροστά τώρα. Ξέρεις γιατί είναι φιλοολυμπιακοί οι Αριανοί. Ρε, γιατί πανηγυρίζανε στα μάτια μου, δηλαδή ψέματα σου λέω. 60, 70. Ναι. Μπορεί να κάνει κανένα Αλσχάιμερ αυτή. Όλο το καφενείο. Εκεί, για τα καφενεία τι έχει. Εντάξει, να σου πω, ρε Κώστα. Εγώ στο καφενείο είδα τους Παοξίδες να πανηγυρίζουν τα γκολ του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ. Πανηγυρίζαν. Σαν ένα σκύλο ο οποίο τον έχει χάσει την αφεντική να το δει και χρόνια. Χαρά! Έτσι κάνεις. Χαρά! Και όταν κερδίσαν τη Βέρεια, χαρά! Καρέγκλες πετούσαν. Ρε φιλικό είναι του λένε τα γκάρια. Ρε εσείς καθίστε καλά, ρε. Αλλά δηλαδή, με συγχωρείς, δεν στρέχει αυτό εδώ γιατί με κατηγορούν ότι είμαι κάλσα και τον πάω όποτε είμαι στο στούντιο. Δεν κατάλαβα. Δεν στρέχει αυτό ότι με κάλεσε για τον ΠΑΟΚ. Δεν στρέχει. Το βγάζουμε εκτός δηλαδή. Έξω. Είναι εκτός. Εγώ το βγάζω εκτός. Έξω. Λοιπόν, στο λέω, βάλ το καλά στο μυαλουδάκι σου, οι οπαδοί, παύλα, φίλαθλοι, όπως θέλεις πες τους,
οι οποίοι βλέπαν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακού, χαιρόταν όλοι που έτρωγε γκολ ο Ολυμπιακός. Χαιρότανε, το βγάζανε, το δείχναν μέσα στο. Οι Παοξίδες. Όχι, ρε, και Αργιανοί. Και Αργιανοί χαιρότανε. Ναι, χαιρότανε. Οι Αργιανοί χαιρότανε. Ναι. Όταν τους έσωσε ο Μαρινάκη. Τα ματάκια μου. Όταν παρακαλούσα το Μαρινάκη να του σώσει με το σκόρδα και του έσωσε εκεί με το διπλό του ατρομή του, καλά ήταν οι Αργιανοί. Εγώ σου λέω τι εγώ τα... σε λέω το άλλο τώρα. Εγώ σου λέω τι ήταν τα ματάκια μου. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Το Λίτσα ποιος τον έφερε εδώ, το Λίτσα που κυνηγούσαν οι Παοξίδες. Το 78. Το 80 ήταν κόκκινο. Το 80. Το 78-79 ήταν κόκκινο. Το 80 ήταν κόκκινο. 79-80 ήταν κόκκινο. Μπερδεύει. Εντάξει, ένα χρόνο διαφορά. Μην τα λες. Δεν τα ξέρεις. Δεν τα είσαι. Ναι, το δεν τα είσαι. Που καίγανε τα λάστιχα του. Τα ξυλαράκια που πουλούσαμε τον αδερφό. Εσύ ούτε ήσουν εκεί. 10 χρόνια που πουλούσαμε ξυλαράκια. Βεβαίω. Με τιμολόγιο θα έχουμε. Όχι. Ποιο τιμολόγιο. Μαύρα. Μαύρα. Θα σου πω και όπου για να δει πόσο ρόμπα είσαι. Απέναντι από την Τούμπα. Ναι, ναι. Είχε έτσι ένα σπιτάκι ένα χαμηλό. Πήγαινε μέσα και παίρνει τα με το δεμάτι. Με το δεμάτι. Εντάξει, 50 δαθμού και έβγαζε 100 άμα το πουλούσε όλο. Ναι. Κατάλαβε. Εκεί ήμουν. Και έγανε ελάστικα και έγανε. Χαμό έγινε γύρω γύρω. Το Δημόπουλο που σα κέρδισε τον Νταμπλ. Όχι, μην αλλάζει κουβέντα. Όχι, ρε, που εκεί ήμουν. Που μισούν τον Ολυμπιακό, ρε. Και δεν μισούν τον Παναθηναϊκό, οι Παοξίδες. Που... Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάω Παναθηναϊκό, η Τούμπα είναι εκκλησία του Αϊθαράπη, ρε. Και πάω κάτω. Γιατί ένα γήπεδο πρέπει να είναι. Να βλέπει καφρίλα. Θα σε εχθρό με όλου, ρε. Γιατί πρέπει να βλέπει καφρίλα. Θα σε εχθρό με όλου, ρε. Αυτό σε λέω. Γιατί πρέπει να βλέπει καφρίλα. Άμα είμαι κάφρο με τον Ολυμπιακό, θα είμαι και με του άλλου, ρε. Ρε φιλάκου να δεν θα είμαι φίλο με του άλλου. Για τους να τελειώνουμε. Θα κάνω συμμαχίε με του άλλου, κατάπτυστε και ο λαό μου να λέει ναι. Εκτό από κάποιου οργανωμένου οι οποίοι είπαν όχι. Ναι. Τσατσά και τσιτσί ζουμπάδε μεταξύ του να πάρουν την ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ να πάρετε, βρε. Ποια ΕΠΟ να πάρετε, τζάμπα, βρε. Ευρε. Κατάλαβε. Και πανηγυρίζαν τα κόλλη Παοξίδες του Παναθηναϊκού. Να χαρούν με τον Παναθηναϊκό. Αύριο θα πανηγυρίζουν τα κόλλη τη δόξα. Γιατί η δόξα θα κερδίσει τον Άρη. Ξέρει τι κιούτερ πάτεν θα έχει επάνω. Τι θα κερδίσει. Ο Πατζιαρά του περιμένει. Ναι, μη. Τι με λε, τι είναι από μέσα, ρε Ρολοχίτη. Εσύ μη μιλά. Εσύ η Ρολοχίτη δεν μιλά από μέσα. Άκου τον Ερπετόπουλο. 30 χρόνια. Άκου, Ερπετόπουλο. 30 χρόνια σε ίδιο Σαωρίδη στη Φάπα εσένα. Η Ρολοχίτη. Ο Ερπετόπουλο τώρα λέει θα χάσει. Θα χάσει. Ο Άρης από τη δόξα τη δεν δράμα. Δεν κερδίζει τη δράμα ο Άρης. Άμα κερδίζει τι κάνει. Ποιο. Ένα τραπέζι, βάζει στοίχημα. 10 τραπέζια θα σε βάλω. Ο Πατζιαρά στο μισή θανάσει με τον Καλατζίδη. Και ο Καλατζίδης στον Παζιαρά. Ανθρώπινα συναισθήματα. Πώς το πες? Ανθρώπινα συναισθήματα. 4.000 Παοξίδες εκεί πώς τους βλέπεις, στη δράμα. Στη δράμα, θα πάνε. Ναι. Δράμα είναι εκεί. Οι Αργιανοί τι είναι, χαϊβάνια. Τι είναι οι Αργιανοί? Οι Αργιανοί τι είναι, χαϊβάνια. Δεν ξέρω τι θα είναι. Θα πάνε 2.000 κομάντο από εδώ πέρα, τι είναι, χαϊβάνια. Είναι. Κομάντο θα πάνε. Κομάντο, ναι. Ο πρόεδρος της δράμας είναι Αργιανός. Όχι, 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 δεν χρειάζεται. Που θα πάνε, τι νομίζετε. Ότι είναι ο Τυρέμπορας ακόμη πρόεδρος στη δράμα. Τι νομίζει εκείνες εποχές. Πάνε αυτά. Last year. Τώρα αλλάξαν τα γράμματα, αλλάξαν τα κόζια. Αλλά εσύ είσαι χωμορέκτους. Όλη η δράμα είναι αστρόμα. Πες τα Κωστή, έχεις δίκιο για το μάτς της Βέρειας. Φιλικό. Α, φιλικό, εσύ τι ομάδα είσαι. Ρε σηκόκινε, τον βάλανε τον Πορτογαλικό Μαϊντανό να δυναμητεί στο κλίμα. Αν το φτάνανε τα βαζέλια, θα τον ανοίγαν καινούργια τρύπα. Λέει ο Κυφίνας 4. Εσύ 143 Κυφίνα, που έχεις καιρό αφανής, αν πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα λέγεται ποδόσφαιρο, αθλητισμός, πολιτισμός ή οτιδήποτε, μπράβο. Σαν κάτι φελούς που πήγες να τους πας τα σάντουιτς, πήγες στην παραγγελία, σε πήραν και τα λεφτά και αυτό εσύ αν το θεωρείς ότι είναι και δεν από πια οπαδί πια ομάδος, τους πήγες σαν πακετά την παραγγελία, του πήραν και τα λεφτά που είχε πάνω του. Σε σύνδεσμο. Το, ναι, τόσο κύριοι. Τόσο κύριοι. Άντε μην τα ανοίξω τώρα. Σε σύνδεσμο. Ναι. Δεν το κάψα το σύνδεσμο με το. Άντε μην τα ανοίξω τώρα και υπογράφεις και μήνυμα. Τι ομάδα ήταν ο σύνδεσμος. Δεν ξέρω τίποτα. Να τα λες κόκκινε. Ο ίδιος. Του πάγου ήταν. Ο ίδιος έχει. Ο ίδιος είναι παθών. Μπορεί να τα αρνηθεί. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ο ίδιος είναι παθών. Λοιπόν. Καλά εδώ κλέψαν το πορτοφόλι του Ράτσο. Το πορτοφόλι μέσα στην κερκίδα. Ποια κερκίδα. Στα μάξι του διαρρήξανε. Για ποιο πορτοφόλι μιλάς, περίμενε για να καταλάβω. Πού να ξέρετε. Το πορτοφόλι του Μακ που πήρανε. Του Μακ. Το πήρανε πριν γίνουν τα επεισόδια. Άσε μας καλημένε. Αποδεδειγμένα μίλησα με αστυνομικό που κατέγραψε τα επεισόδια. Και τι, δεν το κλέψαν το πορτοφόλι. Ναι, έγινα πριν τα επεισόδια. Και λοιπόν τι έγινε, γιατί του έλεγε ελαφρυντικό έγινε δηλαδή. Όχι ρε φίλε, ότι κάποιοι πήγαν να κλέψουν εκεί. Ότι δεν είχαν σχέση τα επεισόδια που περιμέναν του παίκτε. Να το κρίνει έτσι. Μην το κρίνει γκουβέτσι. Εγώ ξέρω τι λέω από εκεί. Κάτω και εγώ ξέρω τι λέω. Πάμε παρακάτω. Πάντως στη δράμα να περιμένουν οι Αργιανοί πόλεμο.
Έχει. Σκιάτεν, πούτεν, κιούτεν, πούτεν. Πάτεν. Κόμπλεξ έχετε, λέει, με Ολυμπιακό. Κακή ομάδα φέτος, αλλά κατε μια με αυτογκολ. Ο Μαδάρο Παναθηναϊκός, ποιος το πάει αυτό το πράγμα. Μεγάλο άλλο. Τα επεισόδια για Μαρινάκη, Περέιρα, για την Ήτα. Ωραίος ο αρχοντής, έτσι. Αν πιστεύετε, ρε φίλε, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ο φίλος του Ολυμπιακού που στέλνει το μήνυμα, τι άσου. Τι λέει. Εδώ δεν αβαντάρουμε καμία τι ομάδα. Αυτός ο Ολυμπιακός. Όχι, τι. Ότι... Κόμπλεξ έχετε με Ολυμπιακό, λέει, κακή ομάδα φέτος, αλλά κατε μια με αυτογκολ. Κατε μια. Ο Μαζουακού τι ήθελε να κάνει εκεί. Κόκκινε, επειδή είσαι άμπαλος, ο Μαζουακού πρέπει να ανέχει. Όχι. Τι ήθελε να κάνει εκείνο την προσπάθεια. Άστε. Γιατί είναι γκολ τα οποία μπαίνουν. Άσε κόκκινε. Του κίνηση του Μαζουακού είναι να γίνει στόπερ. Άστο, δεν το ξέρει το έργο. Άστο, το ξέρουμε εμείς. Βλακίες μου, πώς λες. Η κίνηση του στόπερ είναι να πάει να κλωσίσει την μπάλα με το ένα πόδι και να βρει μπάλα. Σε αυτό το οποίο στηρίζεται. Ερώτηση, περίμενε. Επειδή είπε μεγάλη βλακεία. Ωραία. Είναι δυνατόν ο παίκτη ο οποίο ξέρει 10 κιλά, 100 κιλά, 30 κιλά μπάλα. Να πάει να κλωτσίσει την μπάλα και να βρει μπάλα στο πόδι στήριξη. Τρελό, ρε. Άλλο σου λένε, κόκκινε, άλλο εγώ σου λέω. Εγώ είπα ότι το μπακ που βρέθηκε κατά συνθήκη στόπερ στη φάση. Γιατί που βρέθηκε γιατί έπρεπε να βρεθεί. Δεν ξέρει να κλωτσίσει την μπάλα και βάζει πιο αυτόν τον γκολ. Λοιπόν, παιδιά, και μου λέει ότι αυτό δεν είναι. Ο κόκκινο επειδή από μπάλα δεν σκαμπάζει. Με όταν γίνεται, σε αυτό που απάντησε. Όταν γίνεται. Στο επιχείρημά μου απάντησε. Περίμενε. Έγινε λάθος του παίκτη, η κίνησή του είναι σωστή. Το καταλαβαίνεις, ρε βλάκα. Η κίνηση είναι σωστή με την μπάλα. Με την μπάλα η κίνηση. Ρε γάμο, ο άνθρωπος, τι κάνει και μιλάω μαζί του για μπάλα. Όταν γίνεται μια φάση, για να σου δώσω να καταλάβεις, επειδή είσαι άμπαλος. Ναι. Επειδή με τον Ηρακλή μπάλα, που και δεν ξέρει. Ναι. Όταν φάει ο εξτρέμ ή ο μπακ, ο αριστερός ή κάποιο μπακ ή κάποιο χαφ αριστερός, το δεξί μου τον μπακ. Και γίνεται η σέντρα. Ο αριστερός μπακ που πρέπει να κλείσει. Ό,τι πεις εσύ που είσαι προφανώς. Όχι, που κάνεις κριτική για ποδόσφαιρο. Και εσείς που ακούτε. Το αυτογκόλ που βάζει γελάει ο κόσμος. Βράζει το αυτογκόλ. Σου λέω, εκεί πρέπει να είναι ο αριστερός μπακ. Για το αυτογκόλ που βάζει το μιλάω. Το αυτογκόλ δεν έχει σημασία. Δεν φταίει ο... Συμβαίνουν αυτά στην μπάλα. Γκίνιε, ναι. Όχι. Δεν θα το σατηρήσω, ρε φίλε. Όχι, δεν θα το σατηρήσω. Γιατί από μπάλα δεν ξέρει. Τι δουλειά ωραίο έχει. Αυτό. Ο αριστερός μπακ τι έχει στα στόπερ. Ή αυτογκόλ είναι αυτό που βάζει, λέω. Μην διαστρεβλώνεις αυτό το οποίο λέω. Μην μιλάς για μπάλα. Πες για νούμερα για αυτά. Άστα. Καλά. Μια χαρά είναι. Εσύ Δημητράκη, ασχολήσουμε τίποτα. Αλλά άμα έχεις πρόβλημα στα αυτάκια, δεν φταίω εγώ. Η ΑΒ της άμυνας είναι και της επίθεσης. Όταν ο εξωδεξιά κάνει σέντρα ή κάνει έφοδο και πάει για σέντρα. Ο εξωαριστερά που πρέπει να πατήσει, ρε. Μίλησα ξεκάθαρα δεν απαντάει. Και είπα για τον τρόπο που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Αν θέλω να το καταλάβει. Η κίνηση που κάνει ο μπακ στα στόπερ είναι. Η κίνηση είναι αυτή που πρέπει να κάνει. Άντε, μπράβο, το γκολ που βάζει, γελάω. Γέλαση. Όπω. Εκεί γιατί, που δεν offside το Μπέρκ. Από μπάλα δεν σκαμπάζει. Όπω το γκολ που χάνει ο Μπέρκ. Που χάνει ο Μπέρκ δεν είναι φάση για Μπέρκ. Το περιμένω από κανένα χαϊβάνι. Ή αυτό που κάνει ο Ντολμά. Όχι ο Ντουρμά. Ο Ντολμά κάνει μια απίστευτη προσποίηση. Και κάνει χαζό το στόπερ και βρίσκεται απέναντι από τον τερματοφύλακα και δεν ξαναπλασάρει. Αλλά θα μου πείτε, αν ξαναπλασάρει στην Ελλάδα, θα παίζει. Τι να συζητάμε το. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε εμείς και ξέρεις εσύ. Δεν ξέρεις. Ναι, ρε φίλε. Γίνεται σέντρα από τα δεξιά. Ο αριστερός μπακ πρέπει να κλείσει σέντερ μπακ. Σε φάσεις συγκεκριμένες. Απλά με κάνει τώρα. Κρίθηκαν πολλά. Μπορεί να χτυπήσει το πόδι, να μπει γκολ. Η κίνηση πρέπει να γίνει. Τακτικά ήταν σωστό. Μίλησα για την κίνηση, για το τελείωμα μίλησα. Αντί να πει για το center back. Για τον τρόπο που κλώτησε την μπάλα μίλησα. Αντί να πει αυτό το βλάκα τον Ολυμπιακό. Ότι τα center back χαμηλά μπορεί να του περάσει 8χρονο και 7χρονο με την μπάλα. Αυτό να του πει. Πήρε δύο center, έχει δύο center back, Ολυμπιακό είσαι. Και σε περνάει χαμηλά ο καθένα. Όποιο να είναι. Ο Κιονομπόα να μπει μέσα να σε περάσει. Βάει. Κάντε κριτική για μπάλα. Λοιπόν, άντε, πες στους χορηγούς. Η πρώτη ώρα ήταν μια προσφορά από την Edition Ελλάς, την Παύλου Μελά 10, όπου θα δείτε και θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε δορυφορικούς δέκτες Edition High Definition, επαγγελματικά τηλεοπτικά συστήματα για ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλους μεγάλους επαγγελματικούς χώρους, συστήματα ασφαλείας ABUS, προϊόντα αυτόνομα και δικτυακά καταγραφικά, κάμερα ασφαλείας IP κάμερες και θηρεοτηλεοράσεις και όλα αυτά στο www.edition.gr σε μια συνεχώς ενημερωμένη ιστοσελίδα. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε με ακροατές. Θέλεις. Ό,τι πεις εσύ, τι εγώ. Τώρα τι πεις. Έγινε σεμνός και τα πεις. Κοίταξε λίγο να εκπαιδευτείς την ταχύτητα. Έλα ρε εσύ τώρα. Θα μας πάρουν τα λεφτά οι άλλοι.
Καπνός θα γίνουν, θα όταν γίνουμε ρόμπες. Όταν θα μάθεις να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό, θα σε ζητήσουμε πολλά. Άντε. Πάμε στη διαφημίση. Άντε να πούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα, την ώρα των ακροατών, το 23.10. Και τα 3.90 είναι δικά σας, 9.55 κενό. Τα μηνύματά σου το 54.340. Η δεύτερη ώρα είναι μια προσφορά από τις Τηγανιές και Σκάρες, προνόμιο τιμών και γενναίες εκπτώσεις από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στα καταστήματα της Καρτατζόγλου και Σοφούλη με την πάντα γνωστή ποιότητα Τηγανιές και Σκάρες. Μπορείτε να παραγγείλετε για delivery στο 2310. Στο 2310 είδες, από κεκτημένη ταχύτητα με το 2310. Εντελώς δωρεάν στο 800-300-33-43. Το 2310. 90-90-90 είναι δικό σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54-340. Κιφίνα, για να μην σε περιλάβω, επειδή έχω αρχείο και την επόμενη φορά που θα στείλεις παπαριά θα τρέξεις και δεν προλαβαίνεις, είναι κρατημένο το μήνυμά σου που λες ότι σε ληστέψανε. Εντάξει, τώρα ποιος ντρέπεται και τι ντρέπεται, και αν πεις εμένα χθεσινό σκατόφελο, έλα να μου το πεις από κοντά. Κατάλαβες? Γιατί μετά θα πω και ονόματα. Και δεν θέλεις. Και είναι κρατημένο το μήνυμά σου. Για την αφαίρεση βαθμό, λέει, αν γίνει, θα είναι, γιατί θα είναι αλλιώς πρωταθλήματος. Το 2011 με Κατσουράνη μπήκαν μέσα και παίζαν μπουνίδια σε Σισέ και Καντέ. Μία αγωνιστική 100.000 ήταν το πρόστιμο. Γιώργο Σαστοριά. Γιώργο, τον ΠΑΟΚ όμως πέρσι τον αφαίρεσαν 15 βαθμούς κατ' ουσία από τα play-off, αν θυμάσαι. Φαλάκρα, εκτός από καρδιολόγο, ουρολόγο, παθολόγο, ορθοπαιδικό, οδοντίατρο, γαστρολόγο, δερματολόγο, δεν πας και σε κανένα νευρολόγο. Λέω 282. Εσύ τι έχεις, κλινική? Λοιπόν, πάμε στον κόσμο να μην περιμένει, παρακαλώ. Καλή εβδομάδα, καλή 40. Ναι. Έλα ρε Σταύρο. Έλα ρε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλή 40 να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Υγεία, ναι. Λοιπόν, τα θέματα έχουν ως εξής. Καταρχήν, άμα δεν τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, για μένα με αυτά που είδα από την τηλεόραση, με μείον 3 βαθμούς, και αν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ενδιαφερθεί, γιατί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε κυνήγησε για να τιμωρηθείς, είναι μεγάλο σκάνδαλο. Ωραία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η χρονιά, όπως βλέπεις Γρηγόρη, είναι τελειωμένη για τον ΠΑΟΚ. Προκριματικά Champions League. Να ρωτήσω κάτι, περίμενα. Γιατί ανοίγεις μια μεγάλη κουβέντα, η οποία δεν είναι για την παρούσα φάση. Είναι για το τέλος. Τι θα πει είναι τελειωμένη? Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις την ωριμότητα, την ψυχραιμία να μου αξιολογήσεις αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτό, με αυτό το υλικό, γιατί ήτανε? Ο ΠΑΟΚ για αυτό το τώρα υλικό... που είμαστε πιο ψύχρεμοι, το υλικό που έχεις. Από, να ξεκινήσουμε δηλαδή με αυτό το υλικό και να πούμε ότι ξεκινάμε με αυτό το υλικό από την... Δηλαδή αν σου λέγανε το καλοκαίρι ότι θα είσαι τρίτος εύκολα, θα έλεγες με αυτό το υλικό ότι είμαι ευχαριστημένος? Ναι, ναι. Γιατί, δεν σου λέω κάτι ψέματα. Γιατί σου δημιούργησε προσδοκίες ο ίδιος ο Ανασιάδης. Το μεγαλύτερο του λάθος ήταν αυτό. Όχι, όχι. Και ο Ολυμπιακός έτσι όπως φαινόταν, Και είναι χάλια. Ναι, και είναι χάλια. Και είναι χάλια. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός ο Ολυμπιακός ήρθε στην Τούμπα και πήρε χείρε, φίλε. Γιατί προσπάθησε να κερδίσει? Όχι, δεν ποιος, ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε στην Τούμπα. Δεν το λέω εριστικά, το εννοώ. Το εννοώ αυτό που λέω, κύριο Εκκού. Τον είδες να προσπαθεί να κερδίσει. Το τελευταίο, τελευταίο. Ήρθε για να μην χάσει. Δεν φόρτσα, αυτός ο Ολυμπιακός που σερνότανε στο δεύτερο ημίχρονο στη Λεωφόρο, στο τελευταίο τέταρτο στην Τούμπα για το fair play. Ναι. Εσύ πες δεν ήταν λίγο. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Στο Καραϊσκάκι όμως, άμα είχα την ίδια απόδοση που είχα στην Τούμπα, θα τρώγε 4. Στο Καραϊσκάκι, φίλε, και αυτό απεδείχθη στη Βέρεια, θες να μιλήσουμε για το φιλικό της Βέρειας. Τα τρία center back, έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τα έχει. Ναι. Στο παιχνίδι με την Ξάνθη, στο παιχνίδι με τα Γιάννενα. Κατάλαβες? Συμφωνώ. Άντε. Βεβαίως. Άντε. Αυτά, καταρχήν, Γρηγορή. Ναι. Αν αυτή τη στιγμή καθίσουμε και αναλύσουμε γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πίσω, άμα βάλεις τα μάτς τα οποία έχει φέρει χ
και έχει χάσει μέσα στην Τούμπα, αυτή τη στιγμή με αυτά τα μάτς που μιλάμε μέσα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Ναι. Ρωτάω κάτι, είναι πίσω ή είναι μια χαρά? Ποιος είναι ΠΑΟΚ πίσω? Όχι με τα θέλω σου, με το υλικό που έχει είναι πίσω ή είναι καλά? Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θέλουμε να λέμε βλακίες. Το μπάτζετ του είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από τον Παναθηναϊκό? Νομίζω είναι λίγο μικρότερο. Μεγαλύτερο είναι. Είναι λίγο μεγαλύτερο, ναι. Μεγαλύτερο είναι. Είναι μεγαλύτερο, ναι. Μεγαλύτερο είναι, ρε παιδιά, το Παναθηναϊκό. Όπως και ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό, ε. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι τι. Ο ΠΑΟΚ άργησε σε πολλά πράγματα να πάρει μπρος διοικητικά, φίλε. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί μπορούσε να χαμηλώσει τους τόνους σε πολλά πράγματα, αύξησε πολύ τις προσδοκίες του ΠΑΟΞΗ, άρχισε να κάνει μεγάλα λάθη στις μεταγραφές, άρχισε να κάνει μεγάλα λάθη επικοινωνιακά, και αυτό, φίλε, τον ΠΑΟ... και ποδοσφαιρικά, που μπορούσε από μέσα κάποιοι παίκτες που δημιουργούσαν προβλήματα να το τελειώσει χωρίς να είχαμε φασαρίες και το ένα και το άλλο. Και ο ΠΑΟΚ από αυτό το πράγμα υπερτερεί, και αυτή τη στιγμή είναι πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Να είσαι καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Κόκκινη, επειδή δεν έχει εφημερίδα σήμερα, θα δώσει τίποτα για τις τρεις μέρες. Ευχαριστώ. Θα σε δώσουμε κάτι, φίλε. Έτσι. Μακάρι να βγούνε. Έλα, φίλε. Μπράβο στον Παναθηναϊκό, αθόρυβο χωρίς να το καταλάβουμε, ξεφτέλησε το γάβρο. Ούτε φωνές, ούτε κραυγές, ούτε θα έρθω να σε σκίσω. Ούτε αυτό, πήγε, τον πάτησε κάτω. Στο μουλοχτό. Στο μουλοχτό, και άμα στο δεν ήσυχο. Ήταν μπαγλαμάδες οι οπαδοί του. Θα μπορούσε να ήταν και πιο ήσυχος τώρα και να πάει πάλι στο μουλοχτό. Πάλι στο μουλοχτό. Και να πεις, δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Να, βέβαια. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Λάρσον είμαι, έχω να σας πάρω αρκετό καιρό. Ο Λάρσον, μάλιστα. Γεια σου, Λάρσον. Καλά είστε? Καλά, Λάρσον. Τι κάνετε, κύριε, από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές? Σούπερ, σούπερ. Λοιπόν, σας παραδέχομαι, παιδιά, ότι έχετε πει από την αρχή της χρονιάς έχει γίνει, έχει βγει. Σήμερα, Κωστή, να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Περίμενα να τσιγκλήσεις λίγο τους φίλους μας, παπτσίδες, και να τους πεις το ερώτημα που έλεγες πριν από κάνα 1,5 μήνα. Σήμερα, με τα τωρινά δεδομένα, το δίνουν οι παπτσίδες το μάτι μες στον Παναθηναϊκό? Εδώ ρε, θέλουν να πάρουν οι παοξίδες στους βαθμούς. Εσύ πας να μας κόψεις το ψωμί, ρε φίλε. Τι. Βιάζεις. Καλά, εντάξει, βιάζομαι. Πολύ, το νιώθεις, γι' αυτό στο λέω. Βιάζεις. Φρέσκα κουλούρια έχω. Κιες θέματα. Φρέσκα κουλούρια. Κιες θέματα. Καλά. Μου κιες τα θέματα. Εντάξει, θα περιμένω να δω. Μου κιες. Νομίζω ότι συμφωνείς, δεν χρειάζεται το ψήφισμα. Βέβαια. Γιατί κοίταξε, ήδη έχει ξεκινήσει. Η φίλη και αδερφή. Μπράβο. Ήδη. Πάμε το κατεστημένο. Πήρε το ματάκι μου κάτι αρθράκια. Θα σας βάλει ο χοντρός να μαλώσετε. Για ποιο λόγο κάτσε δεν παίζεις τη λεωφόρο? Ακούς, γράφουνε κάποια αρθράκια. Γιατί ο Άγγελος δεν θα έχει τον κάτσε στη λεωφόρο? Κατάλαβες, ήδη ξεκίνησαν. Αλλά ενώ τώρα έχω φρέσκα κουλούρια, να πάω να τρέξω εκεί, για ποιο λόγο? Κάτσε. Γιατί σύμφωνα με τη Ραπτοπούλιο λογική, μεθαύριο, αν με το καλό πάμε να πληρωθούμε, θα πάρουμε δραχμές. Εγώ λέω δραχμές δεν πρόκειται να πάρουμε, θα πάρουμε ευρώ. Κάτσε να περιμένουμε, και σε αυτό το τέτοιο πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί. Για άλλους 6 μήνες θα παίρνεις ευρώ, φίλε. Χαιρετώ, παιδιά. Γεια σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Γεια σου, Νικό. Καλά. Καλά είστε? Γεια σου, Νικό. Καταρχήν σας ακούω από τη Φλόρινα. Δεν σας ακούω, βέβαια, μέσω του ραδιοφώνου. Απλώς πήρα να πω 2-3 πραγματάκια. Ο χοντρός Κωστή μου και Γρηγόρη μου αποδεικνύεται μεγάλος μάγκας. Και οφείλουμε να του δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί και στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο παίρνει στο ενδεικτικό του Άρη στα 10. Επειδή λοιπόν ξέρει ότι η ομάδα του αυτή τη στιγμή είναι τρισάθλια αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και με τη διαιτησία δεν μπορεί να τα πάρει τα παιχνίδια, επιδίωξε λοιπόν εχθές σε ένα παιχνίδι να το χάσει όπως το χάσει, αλλά τουλάχιστον μετά να κερδίσει πράγματα, δηλαδή να τσακίσει τον Παναθηναϊκό και βαθμολογικά και με την έδρα και με οτιδήποτε. Είναι πολύ μεγάλος μάγκας και του βάζω άριστα. Αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και συνεχιστεί έτσι το ελληνικό ποδόσφαιρο και μου έρθει από κάτω του χρόνου η ΑΕΚ και ο Ηρακλής, εγώ προτείνω σαν απλός οπαδός να μην ξεκινήσει ποτέ το πρωτάθλημα του χρόνου, γιατί δεν θα μιλάμε πλέον ούτε για 4-4-2, ούτε για στατιστικές, ούτε για τίποτα, θα μιλάμε για εχθροπραξίες. Θα λέμε οι κίτρινοι με τις πανοπλίες, οι ασπρόμαυροι κτλ. Και το γαμώτο της υπόθεσης είναι ότι θα έχουμε θύματα.
Αυτό είναι σίγουρο. Τα μυαλά των πιτσιρικάδων είναι πλέον πάνω από το κεφάλι τους και κανένα 45 και 50 δεν μπορεί να τους βάλει μυαλό ούτε να τους κρατήσει. Είναι τα πράγματα έκλεισμα. Έκλεισμα, όπως λέγονται. Λοιπόν, και να απαντήσω, Γρηγόρη, σε αυτό που μας φταίει ο Άγγελος Αναστασιάδης, δεν μου φταίει που μου είπε ότι θα μου πάρει το πρωτάθλημα, δεν μου φταίει ότι σήκωσε τα μυαλά, ειδικά των μικρών παοξίδων οπαδών. Εμένα μου φταίει, Νίκο. Κάτσε να ακούσουμε. Εμένα μου φταίει ότι δεν έκανε ομάδα πρώτον, δεν κράτησε τα στεγανά κλειστά, δεν μου έχει γυρίσει ένα παιχνίδι από τη στιγμή που έχασε ένα παιχνίδι, ένα μηδέν ξέρω εγώ, δεν μπόρεσε να το γυρίσει. Γύρισε στην Καλονή το παιχνίδι. Δεν είχε ποτέ τους ποδοσφαιριστές με το μέρος του, πράγμα τουλάχιστον που τα προηγούμενα χρόνια το είχε. Και δεύτερον, κοκκάρισε, λες και είναι ο τυμπανιστής της θύρα 4. Δεν υπάρχει προπονητικά μετά το Δεκέμβριο ο Άγγελος Αναστασιάδης. Αυτό, εμείς που τον αγαπάμε, πρέπει να το λέμε. Μετά τον Όφη έπρεπε να παραιτηθεί από θέμα ευφυξίας. Δεν χρειάζεται να σε διώξει ο Ιβάν, φεύγεις από μόνος όταν αγαπάς τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου, παιδιά. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν διαφωνείς. Όχι, εγώ λέω ότι στο θέμα παρέτησης, συγγνώμη λίγο, στο θέμα παρέτησης, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, μου άρεσε η στάση του Βρίζα. Δεν τον ενδιαφέρει αν την κάνει αποδεκτή ή όχι ο Ιβάν. Τελειώσαμε. Έφυγε. Δηλαδή, όταν δηλώνεις παρέτηση, δηλώνεις παρέτηση. Όχι, παρετούμε, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Φεύγω. Πού φεύγει? Θα πάρει άλλο πόστο. Κασετζίνο. Μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού τακτικά, κανένα παιχνίδι. Απλά για να συνεννοηθούμε, Νίκο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, αν μιλήσαμε το καλοκαίρι, επειδή δεν είσαι άσχετος με το ποδόσφαιρο, ξέρεις. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ, αν λέγαμε το καλοκαίρι, θα είναι τρίτος, 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, θα είχαμε μια πολύ λογική θέση. Μια πολύ λογική. Θα είναι καλά. Αυτό θα λέγαμε. Γρηγόρη, μισό. Δεν ψήφισαν τα μυαλά του, να σου πω γιατί. Ο Άγγελος τα ψήφισε τον κόσμο. Η τούμπα ήταν άδεια μέχρι το Δεκέμβριο. Νίκο, αγγελόσκυλο είμαι, αγγελόσκυλο είμαι και το έχω δηλώσει και δεν τρέπομαι να το πω. Σιγά. Ο ίδιος όμως δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες όταν είπε. Ποιο ήταν ο κόσμος που δημιούργησε προσδοκίες, ήταν στην τούμπα. Ο κόσμος. Ο Άγγελος είπε πάμε για πρωτάθλημα, ο κόσμος ήταν εκεί. Όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε δεύτερος, δυστυχώς. Μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Να σε καλά, Νίκο. Για να ανέβει. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Θέλω να πω πριν που λέγατε για τον Μπάτιν, ρε παιδί μου, για τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ και τα τι αυτά. Με το Σάντος, την τρίτη χρονιά που η ομάδα ήταν με Βιερίνια, με Ίβιτς, με Κοντρέρας, με Γκαρσία, έτσι. Πήγαμε για πρωτάθλημα αλλά πάλι πάπαλα. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι μπάζεται και να ρίξει μια ομάδα, από εκεί και πέρα άμα δεν φύγει αυτό το κατεστημένο, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στον Φαταούλ, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Πάρ' το κατεστημένο εσύ άμα είσαι μάγκας, ρε. Αφού κατεστημένα είναι αυτά που διοικούν τα σύμπαντα, κατεστημένο πολιτικό, κατεστημένο θρησκευτικό, κατεστημένο πολιτικό, ποδοσφαιρικό κτλ. Τα κατεστημένα τα σπάνε. Και έρχονται άλλα κατεστημένα. Πάλι κατεστημένο θέλει να υπάρχει. Τι με κλαίγεσαι σαν την... Εσύ ότι στη Θεσσαλονίκη δεν είσαι κατεστημένο. Με τον Καγκάτσι που έπαιρνε στα σφυρίγματα. Και τι έκανε. Ενάντια του Άρκετ και έβγαινες τέταρτος. Αυτό. Και τι ήθελες να πας. Μέχρι εκεί ήσουν, αγιά. Θέλω να σου πω ότι... Κατεστημένο θα κάνεις εσύ για να φας το άλλο κατεστημένο. Στη ζωή έτσι γίνεται. Τι θα κάνουμε τώρα, θα έρθουμε να διδάξουμε χριστιανισμό και ο χριστιανισμός το κατεστημένο τρώγεται το ένας με τον άλλον, πώς θα γίνει, ποιος θα πάρει τη μαρμίτα. Γιατί να σου πω κάτι. Ό,τι θες μπαίνει. Ναι, στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά κράτη υπάρχει αυτό το πράγμα που υπάρχει εδώ. Υπάρχει αλλά σε μικρότερο βαθμό και με μεγαλύτερη ποιότητα. Οι φανέλες της UNICEF 80-20 διαιτησία έχουν. Ψέματα είναι. Για πού? Τι για πού? Πού 80-20, για ποια χώρα? Όποια φανέλα έχει της UNICEF έχει σφυρίγματα. Ψέματα είναι. Ναι, όμως προχθές η Μπαρτσελόνα έχασε από τη Μάλαγα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Ας έμπαινε μέσα ο Μέση να έπεφτε. Είναι λίγα σφυρίγματα έχει πάρει η Μπαρτσελόνα. Η Ρεάλ έχει πάρει. Εγκλήματα δεν έχουν γίνει. Αλλά εκεί βλέπεις μπάλα, βλέπεις ταχύτητα, βλέπεις πράγματα. Μπράβο. Και δεν το βλέπεις σε κάθε Κυριακή για την ίδια ομάδα. Θα σπρώξουν και τη Ρεάλ, θα σπρώξουν και την Μπαρτσελόνα, θα σπρώξουν και την Βαλένθια, ξέρω εγώ. Δεν βλέπεις κάθε Κυριακή
Κόκκινο. Ή δεν θα έχει φιλικά Καλονί Ολυμπιακός, Κέρκυρα Ολυμπιακός, Βέρεια ΠΑΟΚ φιλικά. Έτσι. Έτσι. Και θέλει μάχη. Εγώ την επαρχία τι να την κάνω. Να μπράβο. Βέβαια. Θα θέλω δοξαδράμα Άρης. Τους πατήσει τη δοξαδράμα. Αντρίκια και ωραία, και άμα κερδίσει ο Άρης να είναι παλικάρι. Τι άρθει, ακαφιλικό. Τι αυτά τα ξένερωσιά είναι αυτή. Νομίζω εγώ, έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα εσύ. Και να σου πω κάτι και για τους φιλάθλους που λέτε, επειδή ήμουν φιλάθλος και έχει τώρα μια δεκαετία δεν πάω στο γήπεδο. Ναι. Δεν πάω γιατί να σου πω κάτι. Δεν χαλαλίζω εγώ το 50 ευρώ, όχι ότι δεν μπορώ να το χαλαλίσω. Μπορώ, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν το χαλαλίζω ρε αδερφέ, να πάω να δω σαπουλόπερα. Κάθομαι στον αντένα και βλέπω τους συμμαθητές. Καταλαβες. Δεν πάω να δω αυτό το στημένο το πράγμα. Αν θα αλλάξει, θα ξαναπάω στο γήπεδο. Καλέ μας θα μας δεις στο Φερεντίνο. Βέβαια αδερφέ. Να δεις τον κόκκινο εκεί, εκεί την ταχύτητα του κόκκινου. Θέλω να μάθω ποιος θα είναι. Αχ, τα μούτα του θα κάνει αρχιτά. Αχ, ρε γαμώτο, εδώ το είχα, θα λέει συνέχεια. Άρε γαμώτο, εδώ το είχα. Ο αρχηγός ποιος θα είναι. Ποιος θα είναι, ρε φίλε, δεν τα ρωτάνε αυτό. Τον επόμενο. Ραγκάτσις, ποιος θα είναι. Ποιος θα είναι, παρακαλώ. Αυτός το κανόνες. Έτσι. Αυτός το κανόνες, δικαιωματικά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Το δώσω καμία το, το χαϊβάνι. Έλα φίλε. Ναι καλησπέρα. Έλα φίλε ναι. Καλή εβδομάδα. Άλλος ένας μπορεί να πάρει γιατί πέσανε οι υπόλοιποι, δεν ξέρω τι γίνεται. Τι να γίνει, σουρωμένοι είναι από τη λαγάνα. Από τη χαρά τους που κέρδισαν τη Βέρεια και... Λέγε φιλά, άρθος ζω να μιλάει. Είναι χαρούμενοι. Είναι εκνευριστικός τώρα, με εκνευρίζει. Είναι χαρούμενοι. Καλή εβδομάδα, καλή Σεραγωστή. Εύχομαι να λογικέψει κάποιους από αυτούς που έχουν βγει να κυβερνήσουν τώρα και να δουν τι γίνεται και να ξεκινήσουν ένα-ένα όλα τα θέματα να τα βάζουν σε μια σειρά διαμέσου δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν επεμβαίνει εισαγγελέας σε αυτό που βγάζουν δημόσια και λένε εντάξει έγιναν κάποια γεγονότα, πέσανε καμιά πενταριά μέσα φωτοβολίδες, ο άλλος λέει η Ιράκ είναι μόνο εδώ στην Λεωφόρο ενώ σαν μας είναι η Οσία Ξένη και η Εκκλησία το Καραϊσκάκι. Και γίνονται όλα αυτά εδώ πέρα γιατί το ποδόσφαιρο μη τι άλλο πρέπει να δίνει και ένα παραδειγματισμό προς την κοινωνία μας γιατί παρουσιάζει πολιτισμό και αμή τι άλλο εντάξει χρήματα παίζονται, δεξιά αριστερά φεύγουν, κάνουν αλλά παρουσιάστε μέσα και μια ηθική. Αν είναι να το κάνετε έτσι αυτό το θέμα θα περάσουμε τον νόμο Θάτσερ. Κάντε το Θάτσερ να τελειώνουμε. Όχι ρε φίλε, λευτεριά στους οπαδούς, δεν θέλουμε νόμο Θάτσερ εμείς. Όχι, γιατί δεν θες, έτσι δεν φτάνουμε ρε φίλε, γιατί και εσείς δεν φτάνουμε. Να κινδυνεύουν οι ζωές και αυτό που περνάει να παίξει. Θάτσερ, έξω οι οπαδοί όλοι. Έξω οι οπαδοί κανένας μες στο γήπεδο. Δηλαδή, λευτεριά στους οπαδούς. Θα περιμένω εγώ δικαιοσύνης από αυτό. Εδώ είσαι Βαλκάνια, τι Θάτσερ, πλάκα κάνεις. Στον Πάο, τι τιμωρία θα τρώγε, μπορεί να το φανταστείς τι τιμωρία θα τρώγε αυτό εδώ πέρα. Εμείς δεν ήθελαμε να τα κάνουμε αυτά στον Ολυμπιακό. Να μπούμε μέσα και να τους ξυλοφορτώσουμε όλους. Να μην φύγει κανένας ζωντανός. Θέλατε. Γιατί να μην θέλω. Αγανάξεις να βγάλω, ξεσπάσω. Αλλά, αλλά να μην με συλλάβουνε. Ο άλλος στο κόρνερ, το βλέπεις στο κόρνερ που είναι δίπλα άλλος μασκοφόρος και το φωνάζει δίπλα μέσα στο γήπεδο. Καλέ, και σιγά τα ασκηστή κοιλότα καλέ. Όταν ψηφίζετε του Ολυμπιακού τα θέλω καλά. Φίλε, όπα, καμαρώνεις για αυτά που είδες. Βέβαια. Εγώ να καμαρώνω. Ναι. Δηλαδή, τι είναι παράδειγμα αυτό για να τα κάνουμε κι εμείς. Σε ρώτησα κάτι, καμαρώνεις για αυτά που είδες. Όχι, ρε, θα ήθελα εγώ να τα κάνω. Εγώ δεν καμαρώνω. Αλλά δεν μπορεί όταν, να τα κάνει. Γιατί, βγάζεις αυτό που λέει ο Κώστας. Θα ήθελα να τα κάνει. Ότι θα ήθελες να τα κάνεις και σε χαλάει επειδή δεν μπορείς. Το χαλάει, ναι. Γιατί εγώ θα πάω μέσα φυλακή, θα κλείσω την οικογένειά μου και αυτή δεν πάει κανένας μέσα. Ρε φίλε, όλα τα κοπρόσκυλα να πάνε φυλακή. Πόσες συλλήψεις είχε, ρε κόκκινε. Πόσες συλλήψεις είχε. Φίλε, να σε πω μια κουβέντα. Να σε πω μια κουβέντα. Θεσσαλονικιός είσαι. Θεσσαλονικιός είσαι φίλε. Τι θα είμαι. Δήμο Θεσσαλονίκης. Δήμο Θεσσαλονίκης παίζω. Σε έφαγε τα λεφτά ο Παπαγεωργόπουλος με τα γάρι και σε αυτό μαρινάκι. Βρε Παπαγεωργόπουλος, τι σχέση έχει ο Παπαγεωργόπουλος με αυτό που λέω. Βρε αρχιταγάρι. Ωραία, εσύ το βρε αρχιταγάρι που σε έφαγε 50 εκατομμύρια ο Παπαγεωργόπουλος βρε βόλι. Και πας στο δικαστήριο και το χειροκροτάς βρε βόλι. Εσύ είσαι 40 χρόνια στο ραδιόφωνο. Και θα πας να δεις το μαρινάκι που πάει η ομάδα σου και ψηφίζει ο Βρίζας στις τουαλέτες νο. Είσαι 40 χρόνια στο ραδιόφωνο και δεν το κατηγόρησες. Και περίμενες πότε θα το βάλω φυλακή και δεν το κατηγόρησες. Ο Κηφίνας 4. Συγγνώμη για το χαρακτηρισμό. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω ρε. Κάτσε κάτω ρε. Μην δίνεις γραμμή.
Συγγνώμη για το χαρακτηρισμό καταρχήν. Όχι, συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Τι τον είπε, και εμένα με εκνεύρισε. Μπόλικα. Δεν είναι φελό. Δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Ζητάω συγγνώμη. Με ξέρει ή δεν με ξέρει. Σε ξέρω, αφού έχουμε βρεθεί εδώ πέρα. Μιλάμε στα ίσια ή μιλάμε κοροϊδεύοντα. Λοιπόν. Περίμενε. Δεν θα πεις ούτε ναι, το γεγονός, ούτε γιατί. Είναι μηνύσιμο. Είναι μηνύσιμο. Σε προστατεύω. Με έστειλες μήνυμα και το έχω αρχείο και μου λες συνέβη αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, ναι. Με μένα. Όχι. Ληστέψανε το συνάδελφο. Όταν λέμε το ληστέψανε, δεν τον πήραν τα λεφτά που είχε πάνω. Του πήγε μια παραγγελία 70 καλώς, ευρώ. Ωραία, εντάξει. Και δεν τον πληρώσανε. Δηλαδή, εγώ τώρα γιατί το έκανε για προσβάσει. Είπα όνομα, είπα ομάδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι ντρέπομαι πολύ περισσότερο από σένα για αυτό γιατί, το πράγμα. Γιατί έχω πάει στην αυτόνομη θύρα 10 παραγγελία και με έχουν δώσει μπουρμπουάρ. Και οι δικοί μου με ψηφίσανε το παιδί. Τώρα, εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Δημιουργείς θέμα μηνύσεις. Σταμάτα. Δεν είπα, είπα οι δικοί μου. Τώρα είναι. Φυλαχτείτε, παιδιά, έρχονται. Το μικρόφωνο άφηνε γιατί θα εκτεθεί. Άραξε αυτό, σε θέλω. Για να σε γλιτώσω το λέω. Για να σε γλιτώσω. Πιο πολύ από σένα. Λακαμία κάνεις τώρα, παρακαλώ. Στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Αυτά του κόκκινου οι αποκαλύψεις, οι μισές δρακιφίνα. Να το πω, αλλά δεν θα το πω, αλλά να μην το δεν πω. Δεν είπα να πω τίποτα. Ναι. Το, τι έγινε, και το ξέρει καλά. Πήγανε σε κάτι παοξίδες. Προτιμώ να τον ναι. Περιλάβω ένα μπερδάκι τώρα για αυτό που είπε παρά αυτό, για τα τρέχει. Θα σου δώσει δύο κλωσιές, θα ναι. Σε αφήσει ανάπηρο. Σαν θα και εσένα, ναι. Θα βλέπει κάτι δάχτυλα που έχει. Δύο σφαλιά. Μικρά παιδί του μεροκάμα του είναι. Κάτσε, βλάκα. Κάτσε κάτω, εμεί εδώ καμπάτσο. Κάμε στο τελευταίο. Χαϊβάνι, έλα φίλε. Θε να σε πάρω και στο Φερεντίνο να χάσουμε το παιχνίδι. Εγώ θέλω να με πάρει. Όπου πα. Ναι, έχει θα κάνει η κυβίνα. Σου ζήτησα εγώ. Σου ζήτησα να με πάρει. Αυτά τα. Σου ζήτησα εγώ να με πάρει κάπου. Άντε, Βραδίνου! Βραδίνου! Έχει δει μεγαλύτερη κότα από αυτόνα. Δεν μπορώ να πω. Κότα! Κολλείομαι. Κότα με λυρί. Έχω προσωπική σχέση με τον κύριο. Έτσι. Τι εννοεί, πολύ προσωπική. Εντάξει, δεν είδαμε κάτι κολοσόφιλα. Έτσι. Να τα, να τα, να τα. Στο τελευταίο, ναι. Μάλιστα. Ναι, παιδιά. Έλα τελευταίο για αυτό τώρα. Συγγνώμη αν σας ενοχλώ, έτσι άμα είναι να κλείσω. Κόκκινος είναι αυτός. Έχεις δίκιο ρε φίλε. Σε σερίς είναι, τι. Δηλαδή άμα είναι να κλείσω, να μην σας ενοχλώ. Και όλα ό,τι και να πεις καλά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καταρχήν επιτροχάδι, μιας και να μην σας κρατάω άλλο, το κατεστημένο που είπε ο προηγούμενος φίλος δεν έχει μία πλευρά, ναι. Είναι πολύπλευρο. Ωραία. Όλες όμως το κακό είναι ότι όλες αυτές οι πλευρές ενός φαινομένου συνδυάζονται. Τι θέλω να πω, ακόμα και η δικαιοσύνη παράδειγμα, άμα λειτουργεί σωστά. Η δικαιοσύνη φίλε είναι ανάλογα. Ναι, λέω, τι λειτουργεί σωστά. Λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Σαν το έντερο είναι η δικαιοσύνη. Υποθετικά. Είτε λειτουργεί καλά και κάποιες φορές δεν λειτουργεί καλά. Ωραία. Άντε, υποθετικά, πράγμα. Αν πούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις η δικαιοσύνη λειτουργεί. Άντε σωστά, να το πούμε. Συχνά δεν γίνεται. Ναι. Τιμωρεί τους πάντες και όλα είναι με νόμιμα. Έλα, το Μητρόπουλο θα φάνε τώρα το παιδάκι τώρα. Άντε, τιμάσου. Και πέρα υπάρχουν άλλες πολλές πλευρές του φαινομένου και του κατεστημένου που πάλι ο κόσμος τα γκρινιάζει. Ακόμα και η δικαιοσύνη. Να λειτουργεί σωστά. Τι εννοώ. Αν παράδειγμα ο νόμος δεν αλλάξει και κάθε ομάδα έχει 15 παραρτήματα, ο δικαστής θα λειτουργεί σωστά. Πάει ο Ολυμπιακός και παίζει στο τάδε παράρτημα και παίζει τους τρεις πόντους. Πάει αλλού, παίρνει τους τρεις πόντους. Αλλά ο δικαστής δουλεύει σωστά. Άμα δεν αλλάξει όμως αυτό, το επόμενο πρωτάθλημα θα συνεχίζει και θα παίζεται νόμιμα. Ωραία. Αλλά όμως παρόλα αυτά μια ομάδα δεν ευνοείται γιατί έχει δικά της προαρτήματα. Άρα πρέπει πάρα πολλά πράγματα να αλλάξουν. Δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη και η βία. Ωραία. Αυτά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Προλαβαίνουμε, πάρουμε ένα φίλο. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το 2310 και 390 για την δικά σας. Το Χαϊβάνι λείπει. Πού ήσουν πάλι, ε? Μιλούσα με την κυρία Φόνσου. Λέει τον κύριο Κόκκινο, πώς δεν το ξέρω. Είμαι θαυμάστριά του. Για το σπίτι του ηθοποιού, ρε. Πώς θα πάμε τα λεφτά να κερδίσουμε. Αλλά. Με σένα που να κερδίσουμε. Έχουμε να κάνουμε δουλειά. Έλα, τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Τις μπουρδες. Τι δουλειά έχεις να κάνεις, Δεκόκκινο. Παιδιά, την Τρίτη. Από τις 4 τώρα μέχρι το πρωί, αύριο, τι δουλειά έχεις να κάνεις, Δεκόκκινο. Όχι, ρε, εσύ, εγώ κάθομαι καλά. Τι έχεις να κάνεις. Καλά που είσαι εσύ. Πες μας, τι έχεις. Έχουμε να γράψουμε για το στοίχημα. Μεγάλη δουλειά έχεις να κάνεις. Σιγά. Γράψε μια φορά μόνο σιγά. Στο στήλι. Και στο προποτζίκο της γειτονιάς θα πας με το στοίχημα ασχολούνται. Ρε φίλε, γράψε μια φορά μόνο στο στήλι. Μας ακούν και στα εργοστάσια. Γράψε μια φορά. Θα έρθουν να μας δίνουν. Είπα ποτέ ότι έσκαβα. Είπα ποτέ ότι έσκαβα. Άντε βρε σαχλαμάρα. Κάνουμε ρεπορτάζ, τρέχουμε να μάθουμε πράγματα. Ρεπορτάζ. Ναι. Πότε έκανες ρεπορτάζ. Μπαίνεις στο site, ανοίγεις μια αυτή, σε λέει ο ρεπορτάζ. Κάτι το λες για δικό σου. Άβια παιδόν. Αυτά που κάνεις εσύ στο παραπέδο. Είδα και το δικό σου. Γιατί δεν κρατιέμαι. Ναι, μην κρατιέσαι. Θα την πηδήξουν, λέει, επιλέξει. Την καλονή, δεν γλιτώνει την κατηγορία. Γρηγόρης το υπογράφω. Έχει πέσει. Ρε σηκώστα, άλλα ξέρω εγώ. Ο, τελειωμένη υπόθεση.
Σώθηκε η Καλονή. Ναι. Το φάγα το ματζουράκι. Ρε Άσερ, τι μου έλεγε, έπαιρνε όρκο. Και καταστράφηκα εγώ να την κοντράρω. Φάδηκε. Γιατί όποτε λε κάτι, όταν λε, σίγουρο. Τελειωμένη, έχω εγγύηση. Αλλά δεν είμαι σαν και σε έναν αδερφή να πω ονόματα. Να πει ρε. Όχι, δεν πω. Γιατί το πες εσένα, δεν το πες εμένα. Πάμε. Παιδιά, φτάσουμε πρώτα γιατί με αυτό να δεν ξέρουμε αν θα πέσει το αεροπλάνο ή όχι. Τώρα του δημιουργώ, ξέρεις. Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας. Να πω ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τις Τιγανιές και Σκάρες. Καιρό έχει να πέσει αεροπλάνο στην Ελλάδα. Τώρα που θα πάμε εμείς, δεν ξέρεις καμιά φορά. Αν θέλετε Σαββατοκύριακο να πάτε με τα παιδιά σας, υπάρχει στην Καφραζόγλου παιδότοπος. 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 Ναι. Όπου μπορείτε να πάτε να φάτε με την ησυχία σας, να απολαύσετε το γεύμα σας. Με τα παιδιά. Επειδή ρωτάτε, ναι, παιδιά, τα σημεία είναι δύο σήμερα. Να ακούσω. Το over της Γιουβέντους με την Dortmund. Oh. Και το 4-6 γκολ συγκεκριμένο παιχνίδι. Το over δίνει 1-90 και το over δίνει 3,5. Εξηγούμε. 0-0 το μάτς. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στα 100. Τι ώρα παίζουνε? 10 παρατέταρτο. Champions League. Ναι. Διπλοί αγώνες. Διπλή. Στη Γιουβέντους παίζουν πρώτα. Ναι, ναι. Ο Κλοπ. Το μάτς είναι 2-1, 2-2, 3-2. Εγώ θα το παίξω μόνο αποδεκτό. Θα βάλω 100 ευρώ, θα βγάλω τον κουμπαρά, 0-1 γκολ. Καλά. Αυτό το μάτς είναι μεγάλο. Επειδή δεν ξέρεις ποδόσφαιρο. Κράτη, εγώ δεν ξέρω. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ξέρω καθόλου. Είσαι άσχετος. Εσύ τα ξέρεις. Από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Η Dortmund, όσο και να θέλει να βελτιώθηκε. Έχει κάνει ένα τεράστιο έγκλημα ο Κλοπ. Εντάξει, πάει να παίξει μαζί Σούμποντιτς και ο Παπασταθόπουλος. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, γιατί? Γιατί ο ένας είναι συνταξιούχος στόπερ. Ναι, ποιος? Ο Σούμποντιτς. Εντάξει. Ο Παπασταθόπουλος, δεν σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Μα του μάνα όταν έπιασε Σαχάφ το μέση. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με Μικηταριάν και τους υπόλοιπους γιατί επανήλθε στην ενεργό δράση ο Ρόης. 10 παρατέρα. Κόκκινε, θα το βλέπω. Θα το βλέπω. Θα το παίξω 0-1. Το παιχνίδι, παιδιά, θα έχει 2 γκολ στο ημίχρονο. Έτσι λέει αυτός. Σας λέω ότι στο πρώτο ημίχρονο θα έχει 2 γκολ τουλάχιστον. Μη βαρά στο τραπέζι, ρε. Επειδή είναι στόκος ο διπλανός, και να το πω ειλικρινά. Πρώτη φορά, δίνει τα χέρια κακία. Γέλασα με την ψυχή μου όμως. Γιατί? Δίνει 4-6 τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Και εγώ το δίνω γκολ γκολ. Γιατί λέω, ο Όφη παίζει με άγνοια κινδύνου. Παιδιά, με το που μπαίνει το 6-1, με έχουν πιάσει κάτι γέλια. Λέω, αυτός είναι ικανός να χάσει μόνο αυτό. Πες μου, το έπαιξε δελτίο. Δεν το έπαιξα. Και έχασε μόνο αυτό. Έχασα, όχι, κι άλλο έχασα. Αν έχασα άλλο δεν πειράζει. Έχει και τον Πλατανιά, δεν πειράζει. Από νευρικό. Σε είπα γκολ, γκολ, μια χαρά πήγαινε. Όχι, δεν θα είπα γκολ. Τι έγινε, την προηγούμενη εβδομάδα μα κέρδισε. 3-2, έβγαινε. Μα κέρδισε. Τώρα πέγαζε πανηγυρικά και δεν βγαίνει να πει. Ξέρω, η κολλήπτη σε τι μου έλεγε. Με τον κόκκινο διαχείριση χρόνου δεν μπορεί να κάνει. Πάνε στον κόκκινο. Του είπε και πράγμα. Όχι, ο πίσω μου είπε. Ο πίσω, Σάκη, του είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, μου είπε διαχείριση χρόνου, δεν υπάρχει. Σάκη, του είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, δεν σ' ακούει, Καϊβάνη. Έλα, πάνε. Παρακαλώ, ναι. Πάνε, βόδι, πάνε. Έλα, φίλε. Βόδι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε. Εγώ μιλάω, έτσι. Εσύ μιλά, φίλε. Χρήστο Παναθυνακό. Να σα πω για τρία φάουλ που κάνατε. Και εσύ και ο κοκκινό. Πολλά φάουλ. Ραπτόπουλη. Όχι, όχι, συγκεκριμένα δεν ακούω. Δεν ακούω, μαλάκα, δεν ακούω. Πρώτον. Ναι. Στον πρώτο γύρο με τον, πριν το παιχνίδι, Παρασκευή, να βάλει την εκπομπή, πριν το παιχνίδι Πάουκ Παναθηναϊκός και Δευτέρα μετά το παιχνίδι Πάουκ Παναθηναϊκός, τις δηλώσεις Φώκεν Ορατόπουλος. Ορίστε. Δεν διανοείται να μην δώσει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στον Πάουκ. Την Παρασκευή. Από μένα ακούσατε το πράγμα. Συγγνώμη, ο Ορατόπουλος. Τι είπα εγώ, ρε παιδί, ξαναεπανέλαβε. Ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να τη βάλει στην εκπομπή. Και τη Δευτέρα δώσατε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Πάει αυτό. Βάτε και θα τα βρείτε κάποια στιγμή και θα τα πείτε. Δεύτερον, ισχύει τα ενδεικτικά. Πριν από 5 αγωνιστικές, ναι, δήλωσε ότι ο Αναστασίου είναι ο προπονητής που θα φύγει την επόμενη αγωνιστική. Ναι. Έχουμε 5 αγωνιστικές. Ναι, 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 το είπα. Έτοιμος ήταν. Έτσι. Βεβαίως. Ήταν έτοιμος να φύγει. Βεβαίως. Όχι, ήταν έτοιμος να φύγει, τον έδειχνω. Ρόμπα, πες ότι είμαι ρόμπα. Και ναι, φίλε, συγχώρεσε με για κάτι. Εμείς κάνουμε μια δουλειά. Η δουλειά μας έχει ένα μεγάλο ρίσκο. Ναι, δεν θα τα εμείς... φάουλ. Βρε, καλά κάνεις. Και ξεφτέλησε απλά. Όταν βγαίνεις να δώσεις ένα προγνωστικό ή μια είδηση που ο θα γίνει κάτι. Δεν παραδέχτηκε όμως αυτό που είπε. Ποιος κόκκινος? Ο Ραπτόπουλος, συγγνώμη. Ο Ραπτόπουλος είναι εξωγήινος, ρε φίλε. Λοιπόν. Και το τρίτο. Απλά δεν το λέμε. Εμείς δεν ρωτάμε, τηλεφωνούμε, πάμε στα αποδυτήρια. Ποια αποδυτήρια πήγε να κόκκινε? Στο Λατζίδικα πάζε. Λέγανε. Αν βρεις ένα σουβλατζίδικο που το επισκέφθηκα... Να τηλέφω και εσείς να τα βρείτε μετά. Ναι. Τι να βρούμε αυτό το χαϊβάνι. Ναι. Και το τρίτο. Και το πιο σοβαρό δηλαδή. Είναι δυνατόν τώρα να δώσω ο Πάουκ παιχνίδι στον Παναθηναϊκό? Για ποιο λόγο?
Δεν μου λες. Ακούω που λένε μερικοί και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί χαίρομαι που κρατάω. Α, να σε ρωτήσω γιατί δεν μπορεί να με κλείσει κιόλας, γιατί δεν περνάει ο χρόνος. Πότε εμφανίζεστε για το παιχνίδι? Για το παιχνίδι? Την άλλη Τρίτη θα γίνει το γύρισμα. Θα ρωτήσω τον Χρήστο Ραγκάτση να μας πει. Μόλις δει την κάμερα ο κόκκινος, θα χεστεί απάνω από το φόβο του. Καλέ μου άνθρωπε, επειδή δεν ξέρω τι γίνεται, πώς θα χειρίζεται. Θα αρχίσει να τρέμουν τα πόδια του. Θα το πεις κάποια στιγμή στην εκπομπή. Βεβαίως, γιατί να μην το πούμε, ρε φίλε. Ναι. Άμα προλάβουμε και γυρίσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Αν ο Πάο κάνει ένσταση και κυνηγήσει να πάρει βαθμό. Όχι αν, θα κάνει. Θα κάνει. Είναι είδηση αυτό. Ερώτηση. Εσύ θα διαμαρτυρηθείς? Γιατί δεν θα διαμαρτυρόμουν, δεν θα διαμαρτυρηθώ. Αν διαμαρτυρόμουν, ξέρεις για ποιο λόγο δεν διαμαρτυρόμουν? Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν έχει πάει ποτέ ούτε μείον ένα, ούτε μείον τρεις. Αλλά στις άλλες δεν με απασχολεί. Από εκεί που έφτασε εδώ η δουλειά. Ο Μαρινάκης θα την κάνει τη δουλειά του ή έτσι ή αλλιώς πάλι θα την κάνει. Εμείς πρωτάθλημα δεν μας αφήνουν να πάρουμε. Με τον Α ή Β τρόπο δεν μας αφήνουν. Άρα μου λες ότι είναι λίγος ο Αλαφούζος αυτό μου. Όχι, δεν είναι λίγος ο Αλαφούζος. Όχι. Ο άλλος δεν πιάνεται. Όχι, δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται πουθενά. Από όπου και να τον πιάσει, αλληλωθείς. Ναι. Και τρίτον, να απαντήσω στο Σταύρο. Στο Σταύρο που είπε, εάν ο Πάοκ έπαιρνε εκείνο το παιχνίδι που έχασε, εάν εκείνο το παιχνίδι που έχασε, έχασε παραδοσιακό παιχνίδι με τον πεθαμένο τον Όφη και με κάτι άλλο που θα έπρεπε να ήταν και 5 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό. Αλλά δυστυχώς δεν μπαίνουν τέτοια παιχνίδια με το στυλό και με το στόμα. Συμφωνείς? Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Κομωτινή Παθρακιώς έχω ξαναπάρει. Το Νίκο στα χαφτί ήθελε και τον έβαλε ρε εσύ. Ο Ρόκα να πούμε θες. Καλά ρε, χάνονται αυτά ρε. Μισή κατηγορία φίλε, μισή κατηγορία. Σώθηκες. Αυτό τώρα με τον Όφη. Ναι. Αυτή η στατιστική, ξέρεις ποια είναι η στατιστική σου εντός έδρας? Στα πέναλτι λες. Όχι, η στατιστική σου στην έδρα σου. Α, δεν έχουμε χάσει, ναι. Έχεις 6 νίκες, 7 ισοπαλίες. Εντάξει. Στο φιλικό με τον Μπόκ θα χάσεις. Απίστευτο. Θα ανοίξει τα πόδια. Δεν έχουν έρθει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα ανοίξει τα πόδια, θα ανοίξει τα πόδια, εντάξει. Και στον Ολυμπιακό, και στον Ολυμπιακό, τα πόδια. Μα εσύ... δεν είμαστε ενταγμένοι πουθενά, μην το λες αυτό. Έλα ρε, τι δεν είστε τώρα. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε το 5-1, τι έγινε να πούμε, εντάξει. Συγγνώμη, επειδή έρχονται μηνύματα, παιδιά. Δεν κάνω πλάκα με το στοίχημα. Όταν λέω βαράτε, το over στο Τωρίνο δεν χαλάει. Έχω μεγάλη φωνή για αυτό το Juventus Τωρίνο over. Άντε να δούμε. Είναι δωράκι. Dortmund. Juventus Dortmund. Βόδι. Juventus Dortmund. Dortmund. Είναι δωράκι το 1,90. Και 3,50 και όπως το ρισκάρει στα 4-6. Ωραία, να ρωτήσω. Βεβαίως. Για το Κομπότη, πέφτει, λέτε, τι λέτε. Άσε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άνθρωπος, ο οποίος βγαίνει στην κάμερα της Νόβα. Ναι. Και μιλάει για χειραγωγημένα παιχνίδια, εγώ κλείνω την τηλεόραση. Και λέγεται Γιάννης Κομπότης. Όταν έπαιρνε το σιφάκι να ρώταγε. Κατά δω μεριά. Κατάλαβες. Γιατί όταν έχασε προχτές 1-0, αυτό, ένας πανηγύρισε πιο πολύ από το μεγαλύτερο Πανιόνιο. Ο διπλανός μου. Έλεγε να ο εξοδούχος του Μεσολογγίου. Σιφάκι δεν ήθελε. Σιφάκι, πάρτινα. Κατάλαβες. Θα την πληρώσει, ναι. Και μια κουμερώση για το Εργοτέλη, αν το βλέπετε με τόσους δανεικούς, με τόσους παίχτες. Φίλε, μην τα ανοίξουμε το στόμα μας, θα βρωμήσει, άστο. Όχι, γιατί κινδυνεύουμε εμείς, γι' αυτό σας λέω. Εσείς ο Παδρακιώτης. Έλα, ρε, θα πάρεις το διπλό. Θα πέσει λιβαδιά, φίλε. Όπα, το είπε. Λες, Σου δίνω είδηση, θα πέσει λιβαδιά. Είμαι 7 βαθμούς πίσω, είναι, ήδη έδωσε είδηση ο κόκκινος. Άντε, γεια σου. Το λέω εδώ και καιρό και το έχω γράψει. Το γράφει, το έδωσε είδηση. Παρακαλώ. Γράψε ρε ζώο που σου λέω να γράψει τόση ώρα. Έλα, φίλε. Ο παρακαθήμενος σου Γρηγόρη. Ναι. Είναι μεγάλη φίρμα καταρχάς. Προκαθεί. Έχει μεγάλες διασυνδέσεις. Αυτός έχει διασυνδέσεις. Ναι, βέβαια. Έχει. Λοιπόν, μέχρι και τον οίκο του ηθοποιού έχει αλώσει. Τον το ξέρει. Τον οίκο. Όχι τον Νίκο. Τον οίκο. Ναι, ναι. Ναι, τον οίκο. Έτσι λοιπόν. Άρα λοιπόν έχει μεγάλα μέσα και έξω που λένε στα χολιγουντιανά στούντιο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο έτσι στο ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός και έπρεπε να το κάνει ο ΠΑΟΚ δυστυχώς. Ναι. Έτσι. Έτσι. Ναι, έτσι, μπράβο. Τον έφερε στο μείον 3, έπρεπε να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά τα παλικάρια δεν μπορούσαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός μπορεί ας πούμε να έχει εύκολο πρόγραμμα, αλλά το θέμα είναι ότι έχει και Europa Link. Έτσι και περάσει την Τινίπρο, εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Αλλά λόγω διαιτησίας, προφανώς θα το πάρει. Λόγω διαιτησίας και τίποτα άλλο. Ποιο θα πάρει? Αλλιώς, από πλευράς
ποιο θα πάρει, το πρωτάθλημα. Αλλιώς από πλευράς φυσικής κατάστασης είναι νούλα που λένε στα σέρβικα. Νούλα. Λοιπόν, τίποτα δεν ήταν. Δυστυχώς έπαιξε μπάλα για β' κατηγορία. Τέλος πάντων, αυτά ας τα βλέπουν στον ΠΑΟΚ να παίρνουν μέτρα, να παίρνουν παίχτες, να κάνουν οργανωτικό πρόγραμμα και να μην παίζουν με τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Δυστυχώς. Τώρα, συμφωνώ Γρηγόρη με αυτό που λες. Juventus Torino είναι over. Όπως και το άλλο μας το πρωί. Δεν παίζει με την Torino. Juventus Dortmund. Το άλλο, παιδιά, παιδιά ακούστε λίγο. Επειδή με τον προπονητή τη City δεν παίρνω όρκο και με την κίνια της δεν παίρνω, επειδή άνοιξε το παιχνίδι του 5-0, όπως και επειδή είναι δαγκωμένη η Μπαρτσελόνα από το 0-1 με τη Μάλαγα, αυτό είναι δεν τα κουμπάω. Πολύ ισοπαλία το βλέπω αυτό. Λοιπόν, Juventus Dortmund είναι over είπες? Ναι, ναι. Καλά, καλά. Over. Καλό over. Ποιο είναι over επίσης, άλλο? Να πάμε να πάρουμε τίποτα. Over, το παίρνεις over ή over 3,5, όπου και εγώ μπορώ να παίξω over 3,5, πληρώνεται πολύ καλύτερα. Μπράβο. Και δηλαδή, ποιον άλλο παίζουμε σήμερα? Τίποτα, το άλλο θα το παίξω ισοπαλία. Ισοπαλία το άλλο, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, 9 του μηνός, Μαρτίου, το βράδυ θα είμαι δίπλα από τον Κωστή να του κάνω παρέα. 9 του μηνού, να είσαι καλά. 9 του μηνός, 9 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη. Και η Μετρόπολης 9.55 θα γίνει χαμός. Να είσαι καλά. Κωστή μου, να είσαι καλά. Γεια σου Γρηγόρη. Λέει ο Γιώργος ο Μουρατίδης, κόκκινα το μάτι του Ολυμπιακού, τώρα το έβλεπες με άλλο μάτι. Και δεν έβαζες μέσα τον παράγοντα διαιτησία, θα έβαζες διαβόλο στο διπλό της Τρίπολης. Έτσι για πλάκα. Στην Τρίπολη εκτός έδρας δεν βάζω ούτε το σάλιο μου. Η Τρίπολη εκτός έδρας είναι άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει. Είναι τραγική. Τώρα δηλαδή το 6-1 είναι μέτρο σύγκρισης. Φύγει και ο άλλος ο Βεργέτης ωφελός. Είχαμε σχεδιασμό, λέει, και τι λες, ρε Καράγκιος. Σε αυτό το μπάτς πας και κάνεις δηλώσεις και λες ότι. Βρήκες μάτσα... κόλλο ξεβράκο του και κλέτσες. Εντάξει. Άτε. Άτε, καλά λέει. 14 παίκτες πήγαν εκεί, τον τροπή. Τι για πας στον κόσμο. Πάμε. Άτε, σήμερα, άμα πας έτσι στο Φερετίνο θα μας φάνε λάχανο. Καλησπέρα, φίλε. Πάμε πιο γρήγορα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ηρακλής είμαι κι εγώ. Γιατί ποιος άλλος πήρε εκεί ήταν Ηρακλής. Και λες, Ηρακλής είμαι κι εγώ, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα δεν θα μιλήσω τώρα για... Ηρακλής, λες, είμαι και εγώ. Θα αρχίσαμε καμιά εκπομπή κανένα δύο ώρο και βγήκα καμιά 40 Ηρακλήδης και εσύ είσαι ο 41ος. Για λέγε, για λέγε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχω βάλει στιγμή με τον πατέρα μου και αυτός ο Ηρακλής είναι. Θέλω να μάθω σε ποια περίπτωση βγαίνει Κύπρο ο Ηρακλής. Άμα αν το πάρει, αν το πάρει, μόνο αν το πάρει. Άκου λίγο, φίλε, άκου. Μόνο αν το κατακτήσει, διατηρώ μια επιφύλαξη για το τι θα γίνει αν παίξει ΑΕΚ Ηρακλής. Γιατί η ΑΕΚ σίγουρα δεν μπορεί να παίξει Ευρωπαϊκό. Θα παίξει ο Ηρακλής. Θα παίξει ο Ηρακλής. Αν παίξει ο ΑΕΚ Ηρακλής, πιθανόν και να μην το πάρει να παίζει ο Ηρακλής. Αλλά και εκεί ακόμα με τους Αθηναίους όρκο μην παίρνει. Εκτός αν κάνει κανένα τρύπημα πάλι και βγει η Τρίπολη. Με τους Αθηναίους όρκο μην παίρνει. Θα σας τρυπήσουν. Το πιες αυτό που σου λέω. Μη σας τρυπήσει βελόνα. Βασικά κόμπηκε λίγο για λίγο γραμμή. Ναι. Βγήκανε οι Αριανοί από το διάστημα και με διακόψαν λίγο. Δηλαδή, εμένα με συμφέρει να βγει ο Ολυμπιακός Κύπελλο ή ΑΕΚ. Τελικό. Εσένα σε συμφέρει να πάθει καμιά διάρρεια ο Κούγιας και να μην σε βγει στη μύτη στα play-off, σε συμφέρει. Άντε τώρα που μου κίνες, σήκωσες τα πόδια ψηλά και μου κίνες να μου κάτι αδανδουλάκι. Και θες και κύπελλο, βρε. Δεν το πήρες με το Χατζηπαραγκή, το Κοφίδι, το κύπελλο, το πάρεις τώρα. Άντε καλά. Έγινε, γεια σας. Άντε, φιλιά, φιλιά. Πάμε στο τελευταίο. Έλα, τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κόκκινε για τη Γιουβέντους που λες. Ναι. Ο σκοπός της Γιουβέντους είναι να κρατήσει το 0. Καλά. Μπορεί η Ντόρτμουντ. Η Γιουβέντους, ο σκοπός. Πρώτο της μάτς είναι αυτό. Ναι. Άλλο, παίζει ανοιχτά ο Κλόπ εκτός έδρας. Ο Κλόπ παίζει όλα τα παιχνίδια ανοιχτά. Ναι. Αλλά η Γιούβα μα καθίσει πίσω να το κρατήσει το 0. Και αν βάλει ένα γκολ, το βάλει. Ρε το μάτς σου λέω είναι 2-1, 3-1, 3-2, το κατάλαβες. Δεν είναι μακριά το 0-1 με το. Με 2-3. Δεν μπορεί να λήξει 0-1. Γιατί δεν μπορεί να λήξει. Μπορεί, μόνο να μείνει με 10 Γιουβέντους. Μπορεί μέρη μεταξά, γιατί δεν μπορεί να λήξει. Γιατί και η Γιουβέντους και η Ντόρτμουντ δεν είναι ομάδες που πηγαίνουν στη δύναμη και στην κλωτσιά.
Κατάλαβες. Τι θα κάνει, δηλαδή, θα ανοιχτεί να πάει να ρίξει 2-3 γκολ. Η Ντόρτμουντ θα πάει με αφέλεια, ναι. Λάθος κάνεις. Για το 0 θα πάει η Γιούβε. Καλά. Και όταν θα δεις, κοίταξε να δεις. Άκου να δεις. Επειδή επιμένεις, αύριο εδώ θα είμαστε. Εγώ σου λέω ότι η Ντόρτμουντ θα παίξει ανοιχτά. Δεν ξέρει να παίξει κλειστά. Δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Καλώς, εδώ θα είμαστε. Πες μου σε ένα παιχνίδι, περίμενε. Σε προκαλώ, πες μου ένα παιχνίδι που την είδε να παίζει άμυνα. Πόσα λεφτά θα βάλεις, μωρή ρόμπα, λέγε. Δεν αφορά κανέναν. Δεν αφορά κανέναν. Πες μου μια φορά που την είδε να παίζει άμυνα. Ουρινό και ρε. Ένα παιχνίδι. Δεν είπα ότι θα παίξει άμυνα. Είπε ότι θα μπορεί να κρατήσει το 0 η Γιούβε να μην φάει. Ξέρεις τι θα λέει αύριο, φίλε. Μη μαλώνετε. Ήταν το μάτς για 0-0. Ήταν το μάτς για 1-0. Ξέρεις που το λέω αυτό. Με πόνεσε πάρα πολύ και οικονομικά το παιχνίδι της Κανονίσου που δεν βγήκε over. Το παιχνίδι πρέπει να μπουν 6-7 γκολ και λίγε ένα 0. Παίξε την πρόκριση του Ζαρντίν της Μονακό, 3-35 δίνει. Δεν τον μπορώ αυτό να άστον. Δεν το πόσο έχασε ο Ζαρντίν. Είμαι προκατηλημένος. Τι θα χάσει, πάρα πολλά ένα 0 δεν έχει χάσει ποτέ. Ναι, άλλο, να μου πεις για τον Ζαρντίν ότι πάει να πάει και 0 σε ένα γκολ, ναι. Να μου λες τώρα ότι θα πάει ο Κλοπ. Με το φελό τον άλλο τον Αλέγκρι που παριστάνει τον προπονητή να είχε Κόντε η Γιουβέντους, να πω ρε μπαγάσα έχεις δίκιο με Αλέγκρι και θα λήξει άντρα αυτό το μάτς. Άσε ρε ο φελός κατά λάθος πρωτάθλημα να πάρει, ελείψει δεύτερο. Αυτός παριστάνει τον προπονητή, καλός παίκτη, δεν προπονητής ο Αλέγκρι. Σε παρακαλώ τώρα, Κόντε που θα διαλύσει τη Μίλαν πέρσι. Γιατί ο Κόντε τι είναι, τι είπες, στείλ τώρα, είσαι ιερόσυλος. Συγκρίνεις ρε Κόντε με Αλέγκρι. Πάμε, πάρε ένα τελευταίο ρε, πάρε, ναι. Σιγά, σιγά, σιγά. Κάτσε, μπορεί κάτι να ξετυλίγει, να φάει ο άνθρωπος. Έλα φίλε μου, στον αέρα. Γεια σου. Σου. Παοξής είναι. Σου, καλά ρε μάγκα. Ναι. Δηλαδή ακόμα περιμένω τηλέφωνο να επικοινωνήσεις μαζί μου. Καταρχήν καλή Σαρακοστή. Γιώργο, καλή Σαρακοστή, σε είδα δύο φορές στη λαϊκή και σε φώναξα. Άχι το καλό σου, πότε, πριν από ένα μήνα. Όχι, και το Σάββατο και το ναι. Προηγούμενο Σάββατο. Ψέμα τα λέει. Το προηγούμενο Σάββατο δεν σε είδα, στη λαϊκή ήμουνα. Γρηγορίου Πέμπτου. Ναι. Γρηγορίου Πέμπτου. Δεν χρειάζεται να λες που βρισκόμαστε. Δεν θέλω να λες που βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα σου καλά. Πει και ο Τσιπουράς, ναι. Θα σου πει και οι ψαράδες. Άχι το καλό σου. Ναι, λοιπόν, τα σέβομαι. Και πού ξέρω τι ήσουν εκεί, για πες μου. Να σου, και πού ξέρω. Αφορά την εκπομπή Ρεβόδια και τα δύο. Πού ήσασταν εσείς μετά Τσιπουράκια. Αυτός είναι λαϊκατζής ο άνθρωπος. Παλιοβόδια ναι, και άλλος υγεία. Του μεροκάμα του είναι. Και τι αγκάμε. Μέσα και σε ένα κοπρόσκυλο. Βέβαια. Διόρισε κομπή ο κόκκινος. Αραχάτη όλη μέρα μετά. Ναι. Έχεις δίκιο ρε το τηλέφωνο. Κάνε με ρόμπα. Έχεις δίκιο. Κάνε με ρόμπα. Έχεις τη δέκτη αίσθηση. Γι' αυτό έχεις ρε. Ρε κάνε με ρόμπα σου λέω. Ή τα τίποτα ρε φαινέ να βάλετε. Κωνσταντίνε, περιμένω να με πάρει τηλέφωνο, να μου κλείσει ραντεβού, να θέλω να σε βρω, να θέλω ένα βράδυ ή ένα μεσημέρι στην εκπομπή, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Του μπεκιάζομαι, σε αυτό έχεις δίκιο, κάνε με ρόμπα. Καλά ρε, αυτό περιμένεις να κλείσει ραντεβού μαζί μου. Τι είναι γραμματέας μου είναι. Και στους δύο. Γεια σου φίλε. Να. Γεια σου Γιώργη. Εσύ τα κάνεις τώρα. Βάζεις... Όταν είμαι λάθος είμαι λάθος. Έτσι, πότε είσαι σωστός. Yeah. Πες ρε φίλο ότι εγώ είμαι πάντα λάθος. Ο, πάντα σχεδόν πάντα. Πάντα είμαι λάθος. Σχεδόν. Πες ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σε συγχωρώ. Λοιπόν. Ναι. Αν θες να μάθεις την πιο απίθανη προσφορά από το Hold Double Play, το λέω σε εσένα και σε όλο τον κόσμο, ακούστε τι γίνεται. Μάλιστα. Απεριόριστικές και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά και 24 ίντερνετ μόνο με 23 ευρώ. Είμαι 18 ευρώ για συνδρομητές Vodafone. Τι άλλο μπορεί να θέλετε? Μην καθυστερείτε, μάθετε περισσότερα. Καλώντας 13844, μπείτε στο hall.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone. Ήταν κοντά σας ο γήινος και ο εξωγήινος. Παίξτε Dortmund να βγάλετε τα γάλατα αύριο. Παίξτε Dortmund το over να βγάλετε τα γάλατα αύριο. Juventus, Dortmund, μας λες να το παίξουμε over. Over, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δωράκι είναι αυτό. Δωράκι από σένα. Δωράκι από μένα για σας. Και γιατί να μην παίξουμε 0 σε ένα γκολ που έχει μεγαλύτερη αυτή. Πει 1-90 να παίξουμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο για τους πονηρούς. Η διαφορά. Μάλλον να σου το διαβάσετε αύριο. Η διαφορά που έχουν τα κοράκια από τα κοράκια για όσοι είδαν ένα αγγλικό πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Όχι επειδή έχασε η ομάδα μου, αλλά αυτό που. Ο απίθανο. Με τη Λίβερπουλ. Southampton Liverpool 0-2. Αυτός ο διαιτητής πρέπει να συλληφθεί αμέσως. Είναι ο πιο επικίνδυνος διαιτητής που έχω δει εδώ τα τελευταία χρόνια.
χειρότερο και από του δικού μα. Η Southampton φαίνεται λίγο από πάω. Και ξεκίνησε. Η Southampton θα βγει Ευρώπη εύκολα. Ποιος, αφού βγαίνουν 10 ομάδες στην Ευρώπη, εγώ. 6-2 με 7. Γιατί είναι αγγλικό πρωτάθλημα. Γιατί για να ανέβει μια ομάδα από την Championship εκεί το παιχνίδι, παίρνει πιο πολλά από αυτά που παίρνει η ομάδα που θα πάρει το Champions League. Έτσι. Παίρνει 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι, γιατί εκεί είναι επιχείρηση. Έτσι. Εντάξει, γιατί ξέρουν τι κάνουν. Τα σκάνε και σου λέει, άμα θέλει να σου στήσει ο Μπουκ. Ο Χίμπουκ, πού θα το στήσει. Τι να το πάρει το κεφάλι. Τι άλλο μάτσο έχει σήμερα. Manchester City Barcelona. Με Πελεγκρίνι 1-1 είναι αυτό, 0-0. Και ο άλλο είναι Χέστερ Πρά. Δεν το μπορώ το. Αυτό είναι over. Ποιο είναι, δεν ξέρω αν θα είναι over. Αυτό είναι ισοπαλία. Το City μέσα. Μέσα στο City ισοπαλία, ναι. Το City μέσα. Ναι. Μέσα. Εντάξει. Από τη φύση του οι δύο ομάδε, αλλά μπορούν να παίξουν κι αν. Τα δύο άντερ, ξέρει πόσο δίνουν. Λίγο. Πάνω από δύο μονάδε. Λίγο τα δύο άντερ. Λίγο. Ναι. Λίγο τα δύο over δίνουν 4 μονάδε. Όχι. 3,5. 3,5. Τέλο πάντων. Τώρα εσύ θα παίξει τώρα για πέτα. Ένα μόνο αποδεκτό over. Over. Το over και θα το βάλω λίγη και ψηλά. Ναι. Θα με θυμηθείς το βράδυ. Θα πάω στο γύρω γύρω. Θα βρίζεις. Τι κάνω. Θα βρίζεις. Εσύ θα βρίζεις. Θα βρίζεις που θα το πληρωθώ. Τι να πληρωθείς. Εγώ θα σε πάω αντίθετα. Ρε. Θα το παίξω 0-1. Παίξε ρε, όσο και να με κοντράρεις. Δεν μπορεί να πιάσω. Κοντράρεις. Να τζάβω παιδεύεις. Προηγούμενη εβδομάδα σε έκανα κόσκινο. Μια φορά στις 15 αγωνιστικές. Ένα ρεγκαράγκιοζι με τα στοιχήματα. Και ο Ερίκος Ανδρέου πήρε πρόπο. Δεν πάει ότι ξέρει μπάλα. Έλα. Άσε να μας μην μιλήσει για τη ζωή σου τώρα. Και πες μας λίγο να εκπαιδευτείς την ταχύτητα λίγο. Σε βλέπω αργό πάλι. Αυτή την εβδομάδα θα σε καμιτσικώσω. Θα σε έχω στο γρήγορο. Έλα, Σόιμπλε του ραδιοφώνου. Λος Μπούλος.